Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Οκτωβρίου και είναι μια βραδιά με πάρα πολλές εξελίξεις και με την ολική επαναφορά δύο προσώπων τα οποία ήταν λίγο στο, ας πούμε, στο περιθώριο το τελευταίο διάστημα. Να πω καλησπέρα στον Νίκο Ελευθερόγλου και τον Γιώργο Καλαμέρο. Δεν αναφέρομαι φυσικά στα δύο αυτά πρόσωπα. Καλησπέρα στην συνάδελφη. Για άλλες επιδημίες. Αναφέρομαι στο Σωτήρη Τσιόδρα και τον Γιώργο Παπανδρέου ή αλλιώς τον Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα. Γιατί και τους δύο και ο κύριος Τσιόδρας ήταν χαμένος για αρκετούς μήνες. Τον βλέπουμε εδώ από τη σημερινή του συνέντευξη. Σε διαφορετική κλίμακα χρόνου, βέβαια, έτσι. Τι? Ναι, και εντάξει, και με διαφορετική θεματολογία. Ο ένας είχε να κάνει με μια πανδημία. Ενώ ο άλλος έχει να κάνει με μια. Με μια άλλη πανδημία οικονομική. Λοιπόν. Για τα μνημόνια. Μόνο έτσι μπορούμε να συγκρίνουμε. Είναι νωρίς, μισό. Μην αρχίσουμε από τώρα, γιατί είναι ακόμα 21 και 51 δείχνει το ρολόι. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα εκπομπή. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο τελευταίο. Είναι η αναγγελία τη υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου για την ηγεσία του κινήματος Αλλαγής. Μάλιστα, να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση. Και να πω κάτι του. Μετά για τη σκηνοθεσία, γιατί έχει παρασκήνιο. Ό,τι θες να πεις μετά, ναι. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Χρειαζόμαστε μια νέα αλλαγή για τους πολίτες, για τη χώρα. Γι' αυτό η Δημοκρατική Παράταξη χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη. Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τον κόσμο, που επανέρχονται δυναμικά. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του κινήματος. Και θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η παράταξή μας μεγάλη και ισχυρή. Πρωταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων. Καταλήτης για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Παράταξη ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη συντήρηση. Καλώ όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες να μετατρέψουμε αυτή τη διαδικασία σε μια γιορτή δημοκρατίας, γιορτή συμμετοχής. Για την απόφασή μου έχω ενημερώσει την Πρόεδρό μας, τη Φόφη Γεννηματά και την Αρμόδια Επιτροπή. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι. Θα μας πει τη σκηνοθεσία. Εγώ είδα μια ντουλάπα από πίσω. Ναι, αυτό ήθελα και να μισό πω. Κάδρο. Δεν ήταν την καλύτερη. Δηλαδή, πρώτες πληροφορίες... Πολύ πρόχειρο μου φάνηκε όλο αυτό. Νωρίς το απόγευμα. Επίτηδες. Επίτηδες. Νωρίς το απόγευμα υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μεταβεί σε ένα σημείο που να έχει φωτό την Ακρόπολη ο Γιώργος Παπανδρέου. Ακριβώς αυτό είχαμε και εμείς πληροφορίες. Απλά από τους συνεργάτες του εκτιμήθηκε ότι αυτό ήταν πομπόδες και τελείως διαφορετικό με την εποχή και το προφίλ που θέλει να περάσει. Και προτιμήθηκε ένα γραφείο. Εκεί μέσα είσαι στο χρονοτούλαβο τη ιστορία, κλεισμένο διάφορου. Ήταν μισή ντουλάπα που φαινόταν. Αφού δεν πήγε και στο Καστελόριζο να κάνει το διάγγελμα, κάτι είναι και αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή ο Γιώργος Παπανδρέου μα είχε συνηθίσει, όπως λες και εσύ, με το Καστελόριζο, άσχετα τι ακολούθησε το Καστελόριζο. Άλλη σημειολογία, άλλη εποχή. Γενικώς να είναι πολύ προσεγμένη η δημόσια τοποθέτησή του και σε σχέση με το background που έχει και με όλα αυτά. Και εγώ περίμενα να δω κάτι διαφορετικό. Και είδα κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι, είμαστε στην εποχή, ειδικά όταν. Γιατί το μήνυμα θα το δουν πολύ περισσότερο στο διαδίκτυο από ό,τι το είδα στην ΕΡΤ που μεταδόθηκε γύρω στις 8 και 10, αν δεν κάνω λάθος. Με γνωστή καθυστέρηση Πασόκ, έτσι. Και θα το δουν και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν αυτά τα πομπόδια και τα περίεργα. Θέλουν να περάσουν ένα διαφορετικό προφίλ. Δεν είναι τυχαίο πάντως. Δεν ήταν ωραίο το προφίλ. Το φόντο δηλαδή να φορέσει. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Δεν ξέρω. Αυτό αφορά τον κύριο Παπανδρέου και το επιτελείο. Εντάξει, και δεν είναι αυτό η ουσία. Και δεν είναι και η ουσία. Δεν είναι προχειρότητα, είναι απλότητα. Μπορούσε να πάει σε ένα χώρο τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, είναι εκτιμήσεις. Λοιπόν, τελικά το έκανε όμως. Το έκανε το βήμα. Ο κύβος ερήφθη και ο Γιώργος Παπανδρέου θα διεκδικήσει. Τυπικά ο 7ος υποψήφιος. Αν δεν υπάρξουν αποσύσεις στην πορεία, είναι ο 7ος υποψήφιος για ένα κόμμα του 6%. Είναι λοιπόν, μια σημαντική πάμε να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ τώρα που έχουμε λοιπόν. Ιστορία. Προφανώς, καταρχήν ξέρουμε αν θα έχουμε υπογραφές, χιλιάδες υπογραφές ή αν θα κάνει χρήση. Νομίζω ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματος του 15% από την Κεντρική Επιτροπή του Κοινά. Εξάλλου, έτσι αλλιώς δεν θα έχει πρόβλημα ο κ. Παπανδρέου να μαζεύει 5.000 υπογραφές. Έχει μαζέψει γύρω στο. Αν ήθελε, θα το έκανε έτσι. 80, έχει σημασία εκτός από την ντουλάπα που σχολιάσαμε και δεν είναι. Χρειάζεται το 15%. Τη πολιτική επιτροπή. Νομίζω 300 άτομα. Ναι, 300, ναι, 45 είναι το 15%. Κάνει δουλαπλασιασμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για πες λοιπόν, να πούμε λοιπόν 300. Ότι ο συμβολισμό τώρα πέρα από τον αστισμό που κάναμε τον Γιώργο εδώ για την ντουλάπα ή όχι, ήταν ότι τη δήλωση την έκανε το ίδρυμα Γιώργος Παπανδρέου. Ακριβώς. Έχει αυτό είναι ο ουσιαστικό συμβολισμό που επέλεξε ο κ. Παπανδρέου να κάνει. Είναι τρεις γενιές Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο ίδιο. Το ίδρυμα Γιώργος Παπανδρέου. Το ίδρυμα Γιώργος, ο παππού. Στην Πειραιώς. Στην Πειραιώς, ακριβώς γι' αυτό το σκοπό επιλέγει να κάνει τοποθέτηση και την ανακοίνωση υποψηφιότητας από εκεί και όχι για άλλους λόγους που εμείς σχολιάσαμε έτσι χαριτολογώντας. Μέσα είμαστε. Το σύνθημα του Γιώργου Παπανδρέου είναι το νέα αλλαγή.
όπως ακούσαμε όλοι. Νέα αλλαγή. Ναι, ναι, με αυτό το σύνθημα θα κατέβει στην πορεία για την εκλογική αναμέτρηση που είναι, αν δεν αλλάξει κάτι, 5 Δεκεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου ο δεύτερος γύρος αναπαιτηθεί. Για την ώρα οι πληροφορίες είναι ότι ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος τις τελευταίες δύο μέρες, παρόλο που ακούγεται η υποψηφιότητα του Παπανδρέου, δεν έχει εμφανιστεί, θα επιμείνουν σίγουρα στην υποψηφιότητά τους. Άρα ο κ. Λοβέρδος θα επιμείνει, το είπε και το πρωί. Το είπε και το πρωί. Ο κ. Ανδρουλάκης θεωρώ ότι ούτε αυτός θα κάνει πίσω. Ο κ. Καστανής, από ό,τι μας είπε χθες, θα είναι κανονικά υποψήφιος. Ο κ. Γερουλάνος και εκείνος επέμεινε στο ίδιο. Ο μόνος που φαίνεται ότι για την ώρα, παρόλο που παρουσίασε σήμερα 6.000 υπογραφές, είναι ο κ. Κεγκέρογλου, που συζητούσε ότι η υποψηφιότητα του Παπανδρέου θα άλλαζε τις ίσως πιθανότητα της αποφάσης του. Να γίνει μέχρι τέλους. Να πούμε κάτι αυτό το οποίο ισχύει για όλες τις αναμετρήσεις πολιτικές με δύο γύρους, ότι συνήθως υπάρχει μια στρατηγική πρώτου και δεύτερου γύρου. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να πω κάτι για κάποιες από τις υποψηφιότητες, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές. Πώς θα σταθούν δηλαδή οι υποψήφοι αυτοί σε ένα δεύτερο γύρο που ενδεχομένως θα είναι κάποιος από τους πρώτους τρεις. Πάντως είχαμε αρκετά καρφιά σήμερα, Γιώργο, στην υποψηφιότητα της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου. Νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι καλό για το κίνημα αλλαγής να συνεχίσει αυτό το σκληρό ρόλο μεταξύ των υποψηφίων. Αλλά αυτό αφορά τους ίδιους και όχι ακόμα, εμάς. Για να λέμε τώρα, γιατί υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι που για την μεγάλη κέντρο-αριστερή παράταξη, προοδευτική παράταξη, γιατί είναι ένας ιστορικός χώρος στο κέντρο, το οποίο το εξέφρασε το Πασόκ για πάρα πολλά χρόνια και το όνομα Παπανδρέου και η οικογένεια Παπανδρέου είναι συνδεδεμένη με αυτό το χώρο. Τώρα αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Παπανδρέου πάντως και μιλούσε να έρθει μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση κόντρα στη συντήρηση. Και το λέει αυτό ο άνθρωπος, γιατί δεν πρέπει να έχουμε και αμνησία σε αυτή τη χώρα, ο οποίος έφερε το δούλου του στην Ευρώπη. Επέβαλε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο και αυτά. Σε μια νύχτα έκοψε. Ουδής αναμάρτητος όμως πια. Γιατί σχεδόν όλοι ψηφίσαν μνημόνια. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρεί ο ίδιος ότι έλεγα, και το αρνητικό είναι το εξής που θα έλεγα. Ότι σε ένα κόμμα του 7-8% 7 αρχηγοί δείχνουν μια Βαβυλωνία. Και αυτό μπορεί να είναι για την επόμενη μέρα, μετά τις 12 Δεκεμβρίου, διασπαστικό, προβληματικό για το κίνημα αλλαγής. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Κάποιοι το ερμηνεύουν ως μια μεγάλη δημοκρατική προσπάθεια, πολύ έχουν δικαίωμα. Διορθώστε με, νομίζω δεν κάνω λάθος, είναι ηλικιακά ο πιο μεγάλος από τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πρέπει να είναι 69 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος Παπανδρέου. Το 52 πρέπει να είναι γεννημένος ο Γιώργος Παπανδρέου. Τον λέμε έτσι, Γιώργος, με συγχωρείτε, και τον ξέρουμε και προσωπικά ήδη. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος πάντα, ο οποίος παρά τις πολιτικές διαφορές που μπορεί να είχε με κάποιον, ποτέ δεν συνδύασε τις πολιτικές διαφορές με τις προσωπικές αντιπαραθέσεις. Να το πούμε αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως γνωρίζω. Ο νεότερος πρέπει να είναι ο κ. Ανδρουλάκης, σωστά. Σωστά. Του υποψηφιότητα, ναι. Η αλήθεια είναι πως έχω μια απορία, επειδή νομίζω ότι ίσως να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες τώρα με την υποψηφιότητα. Κοίταξε, οι δυσκολίες δεν είναι μόνο αυτό. Τα δύο μειονεκτήματα του Νίκου του Ανδρουλάκη είναι το πρώτο, ότι εάν κερδίσει, δεν θα είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής ή Πασόκ ή όπως ονομαστεί στη συνέχεια. Και το ρώτησε, θα παραιτηθεί κιόλας. Και δεύτερον, αυτό που μας είπε, τον ρωτήσαμε αν θα παραιτηθεί, είπε ότι εγώ θα παραμείνω και στις Βρυξέλλες. Αυτά είναι τα δύο μειονεκτήματα που θα του χτυπήσουν. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Οι συνυποψήφοι, ναι, εγώ πιστεύω ότι η στρατηγική δεύτερου γύρου ίσως αυτό να το δούμε να αλλάζει. Αλλά είναι τα δύο που για την ώρα οι αντίπαλοι του εσωκομματικοί θα το χτυπήσουν. Να πάμε στην επιστροφή τη δεύτερη προσώπου που είναι και αυτή σημαντική. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα είναι μαζί μας. Να το πω. Σε λίγο θα είναι μαζί μας το πολιτικό πάνελ που θα έχουμε. Ο κ. Γιώργος Πεταλωτής. Ο κ. Γιώργος Πεταλωτής ήταν ο πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου το 2009. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Από τους πιο στενούς τους συνεργάτες. Απόψε, εκεί που έγινε η ανακοίνωση υποψηφιότητας επίσημα, ήταν εκεί. Και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Και μεταξύ αυτών και άνθρωποι που έχουν υπογράψει υποψηφιότητα άλλου υποψηφίου αρχηγού. Ήταν σήμερα. Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Τα είχαμε δει και σε άλλες εκλογές αρχηγών, σε άλλα κόμματα. Έχει δρόμο πάντως από τη ιστορία. Η αγωνία υπάρχει κυρίως στην πλευρά πάντως, να πω, με την εμφάνιση του κ. Παπανδρέου στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ότι μου λένε αγωνία. Ότι πήγε και ο κ. Γκέρογλου απόψε στο ίδρυμα Γιώργος Παπανδρέου. Ακριβώς πήγε. Πήγε πριν από λίγο. Να πούμε, επειδή τώρα εντάξει, η αποψή του κ. Παπανδρέου ήταν στις 8 η ώρα ανακοινώθηκε, ότι είχαμε διεργασίες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το συνέδριο στις 27 Φεβρουαρίου. Μπαίνει στην ατζέντα πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και κάποια τζαρτζαρίσματα. 24-27, Γιώργο, να βάλουμε το τριήμερο, γιατί θα είναι τρεις μέρες, θα είναι μια μέρα. Αυτό είπα. Εντάξει. Ακούστηκε η κ. Χατζησοκράτη. Ακούστηκε η φωνή του κ. Χατζησοκράτη. Και η πρόταση του κ. Τσίπρα, η οποία υπερψηφίστηκε. Με διορθώνει. Στο συνέδριο 150 προσωπικότητες. Όπως με διορθώνει ο πολύ καλός συνάδελφος Γιώργος Κατσίγιανης, που μας παρακολουθεί και είναι πολύ καλός ρεπόρτερ στο ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης είναι ο νεότερος από τους υποψηφίους και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο. Χαιρόμαστε που παρακολουθεί την κουβέντα μας. Θα είναι μέχρι τέλους, θα είναι ο νεότερος υποψήφιος. Θα είναι ο νεότερος υποψήφιος, γιατί είναι και ο κ. Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος και αυτό σήμερα είπε ότι θα επιμείνει και θα συνεχίσει να είναι
Θα επιμείνει στην εξουσιότητά του. Ο Γιώργος πρέπει να ετοιμάζει για το τραπέζι που είχε βάλει στοίχημα. Πάντως με τον κύριο Κεγκέρογλου. Λοιπόν, πάμε. Και ένα ακόμα για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας να συμμετάσχουν το 20% στην Κεντρική Επιτροπή να είναι από την προοδευτική συμμαχία. Έγινε μια ανακατοσούρα, μια ένταση. Η ομάδα των 53 και ο κύριος Τσακαλώτος υπήρχε αντέδραση σε αυτή την πρόταση του κύριου Παπανδρέου, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος. Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας στην πρόταση που είπε ο κ. Τσίπρας, υπάρχουν ενστάσεις αρκετές. Φαίνεται ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση και οι τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίζουν να δηλώνουν παρούσες. Συγγνώμη να σου κάνω. Γιατί είναι κακά νέα η έλευση του Παπανδρέου, η ενδεχόμενη έλευση. Είναι κακά νέα για το ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι για τη Νέα Δημοκρατία, που η παρουσία του Παπανδρέου ενδεχομένως ενισχύει το ενδεχόμενο προοδευτική διακυβέρνηση και συνεργασία. Να σου πω τη γνώμη μου γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μεγάλο κομμάτι τη εκλογική βάση που είχε διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το πήρε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε μεσολαβήσει και κάποια γεγονότα και έχουμε περάσει και 10 χρόνια. Συμφωνώ, Γιώργο. Αλλά το πρώτο κομμάτι που θα απευθυνθεί ο κ. Παπανδρέου, γι' αυτό και φάνηκε από την τοποθέτηση που έκανε, δεν ήταν προς τα δεξιά του, ήταν προς τα αριστερά του. Άρα λοιπόν, λογικά. Κύριε, πάμε να δούμε και το κομμάτι της επαναφοράς του Σωτήρη Τσιόδρα. Να πούμε λοιπόν ότι είχε πει κάποτε ο Τσιόδρας, θυμίζω ότι αν με ξαναδείτε στην τηλεόραση να εμφανίζομαι, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εντάξει, ξαναεμφανίστηκε. Αυτή είναι η ουσία που είπε ο Νίκος. Ναι, στο μεσοδιάστημα. Θυμίζω ότι το lockdown πέρσι ξεκίνησε 7 Νοεμβρίου, έτσι. Πέρσι. Ναι. Λέω ότι θα έχουμε lockdown. Σήμερα λοιπόν η επιστροφή του κ. Τσιόδρα είχε καμπανάκια αρκετά. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι επιστρατεύτηκε με κάποιον τρόπο να εμφανιστεί για να πιστούν αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και ίσως δείχνει και το, σε εισαγωγικά από τη λέξη τώρα, το αδιέξοδο που βρίσκεται η κυβέρνηση στο κομμάτι που αφορά τον εμβολιασμό. Πάντως ο κ. Τσιόδρα σήμερα έκανε μια σημαντική ανάλυση ως επικεφαλής, ως επιστήμονας που τη μιλάει, όχι ως. Χωρίς να έχει δίπλα του κανέναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υπουργό, εφυπουργό ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, να τα πούμε αυτά. Είπε λοιπόν ότι αν δεν προσέξουμε θα είναι καταστροφικός ο χειμώνας. Έδωσε στοιχεία γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε. Είπε ότι χάρη στα εμβόλια, βλέπουμε τα στοιχεία εδώ, έχουμε αποφύγει 8.413 θανάτους, 5.561 νοσηλείες στις ΜΕΘ. Τι μαθηματικά είναι αυτά. Είναι με βάση τα στοιχεία που είχε ο κύριος Τσιόδρας και παρουσίασε. Πάντως το επίσημο σύστημα του Υπουργείου Υγείας, που είναι ένα σύστημα, το BI, το οποίο έχει στοιχεία, μιλάει για αυξημένη θνησιμότητα και εκτός COVID, δηλαδή το 2020, ακριβώς επειδή δεν είχαν σωστή πρόσβαση και έγκαιροι ή περιοδικές εξετάσεις στα νοσοκομεία ή χειρουργία, ακυρώθηκαν 108.000 οι χειρουργοί, είχαμε 8.400 νεκρούς περισσότερους ο κ. Τσίπρας και από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Ακριβώς με βάση αυτό που λες, Γιώργο, σήμερα ο κ. Πλεύρης έκανε μια σημαντική διαφοροποίηση στο κομμάτι αυτό. Είπε ότι για πρώτη φορά αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Βλέπουμε και μια ακόμα σημαντική αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης, ότι και τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα μπορούν να είναι COVID και περιστατικά. Τα οποία είχαν μείνει απ' έξω από την ιστορία αυτή. Πάντως, εγώ πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα, την άκουσα live όλη την συνέντευξη του κ. Τσιόδρα. Ο οποίος με μετρημένα λόγια είπε, στοιχεία παρουσίασε, αριθμούς, ντοκουμέντα. Τα στοιχεία αυτά που παρουσίασε, δεν φαντάζομαι να είναι ψευδή στοιχεία. Έκανε μια αξιολόγηση των εμβολίων. Δείχνουν ότι τα εμβόλια προστατεύουν. Δουλεύουν και προστατεύουν. Και αυτό κρατάω εγώ από την ιστορία αυτή και θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Όποιος άκουσε τον κύριο Τσιόδρα σήμερα, ψύχρεμα, σε όποιο χώρο πολιτικό και να ανήκει. Και δεν πίστηκε ότι τα εμβόλια δουλεύουν. Εγώ πραγματικά, αυτό η συζήτηση που γίνεται η πολιτική και θα την κάνουμε και σε λίγο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Άσε να το πω όμως. Χρειάζεται περισσότερη πειθός. Ναι. Ποια περισσότερη πειθό μπορεί να έχει παρά από τη δύναμη των αριθμών. Όταν οι αριθμοί μιλάνε, σήμερα που μιλάμε, 88% στις ΜΕΘ διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοι, 12% μόλις εμβολιασμένοι. Τι είπε ο άνθρωπος, είπε ότι προφανώς θα βλέπουμε και εμβολιασμένους να μπαίνουν στις ΜΕΘ πια. Γιατί είναι μεγάλος αριθμός. Περάσαμε επιτέλους το 60%, είμαστε χαμηλά σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους. Περάσαμε το 60% των πλήρως εμβολιασμένων αυτές τις μέρες, το 60,2 είμαστε. Και γι' αυτό θα βλέπουμε και εμβολιασμένους. Ένα σχόλιο μόνο, ότι ο κύριος Τσιόδρας ήταν εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, δηλαδή κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα. Σήμερα ήταν μόνος του. Είναι ο τελευταίος που έχει μείνει από τη φουρά. Να το πω έτσι, δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο ο κύριος Τσιόδρας. Των κυρίων Κικίλια, Κοντοζαμάνη, Αρκουμανέα και Χαρδαλιά. Mm-hmm. Και αυτό έχει μία σημειολογία. Σωστό. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας στο απόψινό μας πολιτικό πάνελ. Την κυρία Άννα Ευθυμίου, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και το εκλεκτό πάνελ.
Τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα κύριε Χατζησοκράτη. Καλησπέρα σας και η χαρά μου είναι που επιτέλους μπορούμε να είμαστε στο στούντιο. Στο στούντιο. Ελπίζω τα πράγματα να είναι έτσι. Ακριβώς αυτό ήθελα να συνεχίσουμε. Και να ελπίσουμε τα πράγματα να είναι καλά, να μην όπως το βλέπω, έχουμε φόβους. Ναι, όχι, ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει τελευταία. Αλλά έχει πεθάνει μάλλον αυτή που πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, και να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παπανδρέου το 2009, πολύ στενός του συνεργάτης, ο οποίος μάλιστα από ό,τι μου λένε από το ρεπορτάζ, μόλις έφτασε για το Ίδρυμα Γεώργιος Παπανδρέου, εκεί που πριν από μία ώρα, μία μισή περίπου, ο κύριος Παπανδρέου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα κύριε Πεταλωτή. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και πραγματικά αυτό που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης είναι σημαντικό ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί, γιατί δείχνει μία καλώς εννοούμενη κανονικότητα την οποία πρέπει να περιφορήσουμε όλοι. Φυσικά. Αμήν, θα έλεγα εγώ. Κύριε Πεταλωτή, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Γιατί όπως ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου, θα ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί είστε πολύ στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμεναν οι περισσότεροι τις τελευταίες μέρες, ο Γιώργος Παπανδρέου αποφάσισε να διεκδικεί στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής, ξέροντας ότι υπάρχουν ήδη άλλοι 5-6 υποψήφοι στον χώρο αυτό. Έχουμε μπροστά μας δημοκρατικές διαδικασίες, διαδικασίες που καθιέρωσε πρώτα το δικό μας κόμμα, ο δικός μας χώρος και ακολούθησαν φυσικά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα πολύ σωστά. Συνεπώς και με τις εξελίξεις οι οποίες υπήρχαν μέσα στο κίνημα αλλαγής, άνοιξε ένα πεδίο για να δοκιμαστούν όλοι. Μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία και ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, θέτει τον εαυτό του, θέτει τη δική του προσωπικότητα. Και είμαι πεπισμένος ότι μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι, και το εννοώ αυτό, είναι, διαμορφώνεται με πολύ θετικές συγκλίσεις μέσα στο κίνημα αλλαγής και με υποψηφίους οι οποίοι είναι πραγματικά σημαίνοντα στελέχη και της παράταξής μας αλλά και της κοινωνίας και της χώρας ολόκληρης, θα υπάρχει μια διαδικασία ενός πολύ μεγάλου διαλόγου έτσι ώστε να επιλεγεί ο αρχηγός του κινήματος αλλαγής, ο πρόεδρος, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, σε ένα σημείο καμπής και για την παράταξή μας, ναι, η οποία πρέπει να ξεφύγει από αυτό το ποσοστό που δεν της αναλογεί, αλλά και για τη χώρα που θα πρέπει να δει δυνάμεις άλλες να βγαίνουν μπροστά και να προτείνουν λύσεις. Ναι, θέλω να σας πω για την ιστορία. Εκλογή αρχηγού από τη βάση έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην εκλογή αρχηγού από τα όργανα, τα αρμόδια όργανα, τα κομματικά. Τώρα, εγώ να ρωτήσω, προφανώς θα θέλω να μάθω, θα πάμε και στα πολιτικά και με την παρουσία των προσώπων των άλλων κομμάτων εδώ, να το κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά. Εγώ θα ήθελα να πείτε λίγο πιο προσωπικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας πολιτικός ο οποίος συμμετέχει στην πολιτική ζωή από το 1981 και μετά ενεργά. Ως βουλευτής Αχαΐας, πέρασε υπουργός παιδείας, αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός προφανώς έτσι. Μετά κρίθηκε ως αρχηγός κόμματος με ένα ποσοστό που δεν τον άφησε να μπει στη Βουλή, που ήταν μια έκπληξη για πάρα πολύ κόσμο. Περιμέναν όλοι ότι θα ήταν στη Βουλή. Και εγώ θα ήθελα να μας πείτε λίγο πιο πολύ προσωπικά ο ίδιος πώς την πήρε αυτή την απόφαση. Γιατί είναι μια δοκιμασία και για τον ίδιο. Είπατε ότι εκείνος το ξεκίνησε πρώτος, είναι αλήθεια. Αλλά το ξεκίνησε πολυτελώς, θα πω εγώ, μόνος του, χωρίς αντίπαλο. Με μια μεγάλη συμμετοχή. Την πρώτη φορά. Ναι, ναι, το 2007 υπήρχε. Ναι, ναι, το ξεκίνημα λέω. Ναι, ναι, ήταν την πρώτη φορά χωρίς αντίπαλο, μόνος του και εντάξει. Προφανώς εξελέγει πανηγυρικά το 2004. Τώρα δεν είναι πολυτελής διαδικασία αυτή. Έχει κι άλλους 6 απέναντι. 5-4, δεν ξέρω πώς θα μείνουν στο τέλος. Δεν θα μείνουν όλοι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εμπειρικά λέω ότι είμαι βέβαιος. Πώς, τι σκέφτηκε δηλαδή, εσείς που κουβεάζετε προσωπικά μαζί του, με τον άνθρωπο Γιώργο Παπανδρέου. Εντάξει, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας ενεργός πολιτικός. Δεν έμεινε ποτέ στο περιθώριο, δεν σταμάτησε να μιλάει όπως άλλοι πρώην πρωθυπουργοί που είναι σεβαστή η επιλογή τους. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος και στην ελληνική πολιτική σκηνή έχει υποστεί πολύ μεγάλη βλάβη πολιτική λόγω του ότι ανέλαβε ως πρωθυπουργός της χώρας και ως μόνη μας την κυριολεξία να μην χρεοκοπήσουμε και να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Υπήρξε όντως ένα αποτέλεσμα σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες το 2015 για το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, όταν κάλπαζε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και ερχόταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Είναι βουλευτής του κινήματος αλλαγής. Έχει μια διεθνή πολιτική παρουσία. Συνεπώς, η προσωπικότητα Γιώργος Παπανδρέου είναι σαφώς χρήσιμη για το κίνημα αλλαγής. Μία ερώτηση ακόμα, τελευταία από μένα. Εγώ δεν έχω άλλη. Θα ακολουθήσουν συνάδελφοι και θα κάνουμε και την κουβέντα μας.
Είδα την απόφαση να εμφανιστεί μπροστά, εγώ θα το πω όπως το είδα, σε μια ντουλάπα και ένα μισό κάδρο. Δηλαδή μου φάνηκε μια εκδήλωση υποψηφιότητας για ένα ιστορικό κόμμα και ναι, αυτή η εικόνα που βλέπω, ιστορικό χώρο, πολύ έτσι, με ένα πολύ πρόχειρο, να το χρησιμοποιήσω τη λέξη πρόχειρο. Κοιτάξτε, για να σας πω την αλήθεια, ενώ βρισκόμαστε. Εσείς που έχετε εικόνα, ναι. Πέστε μας πώς έγινε αυτό. Βρισκόμαστε στο διπλανό. Στην Ακρόπολη, εμείς περιμέναμε, δεν ξέρω κάτι άλλο. Βρισκόμαστε στο διπλανό γραφείο και την εικόνα αυτή πραγματικά τη βλέπω για πρώτη φορά. Όντως μου είπαν ότι είναι μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί όντως σε μια πολιτική προσωπικότητα του διαμετρήματος του Γιώργου Βαντρέου. Γιατί? Αλλά να σας πω, δεν ήταν πρόχειρο, ήταν προγραμματισμένη μια γένεια ανακοίνωση. Εντάξει, τώρα κάποια στοιχεία ίσως δεν βγήκαν σωστά σκηνοθετικά. Και ας μην ξεχνάμε ότι μόλις επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη, ναι, από μια πολύ σημαντική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε χθες και με μια συνάντηση τον Γιώργο Μάμαγκο, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Θέλω να πω ότι όντως μπορεί να φαίνεται μια εικόνα που και εμένα δεν μου αρέσει. Νομίζω όμως ότι θα δούμε την ουσία. Και νομίζω ότι η ουσία θα είναι θετική και για την παράταξη αλλά και για τη χώρα. Μάλιστα. Γιατί μπορεί ο κ. Παπανδρέου να φαίνεται, όπως είπατε, ότι έρχεται από το 81. Ο λόγος όμως που θα έχουν όλα τα στελέχη του δίπλα και από τότε. Θα είναι ένας λόγος για το μέλλον. Ναι. Και εκεί είναι πραγματικά το διακύβευμα, το κίνημα αλλαγής να πάει ενωμένο και να μπορέσει να αρθρώσει πολιτικό λόγο για το μέλλον. Και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Λοιπόν. Μια ερώτηση να κάνω. Γιατί υπάρχει πιο κοντινός χώρος. Υπάρχει το 2011. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πεταλωτή, αν μέσα στο αφήγημα που έχετε είναι και μια δικαίωση που μπορεί να ψάχνει ο κύριος Παπανδρέου ή και εσείς οι συνεργάτες του για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε κύριε Γαρμέρο, ήταν μια δύσκολη εποχή για όλους μας, για τη χώρα πρώτα απ' όλα και για όλους εμάς που ήμασταν πρωταγωνιστές και μάλιστα σε μια κυβέρνηση που ήμασταν πραγματικά μόνοι. Από εκεί πέρα όμως 10 χρόνια μετά, και σας το λέω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν αποζητούμε καμία δικαίωση γιατί θεωρούμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται όχι γραμμικά, αλλά έρχονται όπως πρέπει να έρχονται. Ήρθαν άλλες κυβερνήσεις, κυβέρνησαν πλέον όλοι. Συνεπώς η δικαίωση έχει έρθει ή η μη δικαίωση, για μας έχει έρθει δικαίωση, στη συνείδηση αυτού που θα γράψει την ιστορία στο μέλλον. Από τη στιγμή μάλιστα που όλες οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μετά είχαν σαν βασικά στοιχείο εκείνη την πολιτική μας, η οποία λιδωρήθηκε από πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα πάντως ότι κατεβαίνει ο Παπανδρέου για να διεκδικήσει στην αρχηγία του κινήματος αλλαγής, δεν αφορά τη δικαίωση, αφορά μια ολοκληρωμένη πρόταση και αφορά το μέλλον. Λοιπόν, Νίκο, τι θες να ρωτήσεις εσύ για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ο κ. Παπανδρέου, γιατί κατά την προσωπική σας άποψη μπήκε στη διαδικασία να συναντήσει όλους τους υποψηφίους? Ήλπιζε ότι κάποιοι θα αποσυρθούν, θα τους έπειθε να αποσυρθούν και να πάει πιο ενωμένο το κίνημα αλλαγής? Γιατί έχετε καλή πρόθεση, αλλά τα καρφιά πέφτουν. Εντάξει, και θα πέφτουν. Και μάλιστα, ξεκινώντας σήμερα ουσιαστικά τον προεκλογικό αγώνα, θα ακούμε και θα βλέπουμε και πολλά. Ήταν μια κίνηση η οποία ακριβώς θέλει να δείξει ότι πάμε ενωμένοι όλοι μαζί μέσω κίνημα αλλαγής, παρά τις διαφορές που υπάρχουν, τις πολιτικές ανάμεσα στους υποψηφίους και παρά την διαφορετική οπτική που έχουν οι υποψήφοι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι συγκλίνουν στην οπτική. Και, και είναι πραγματικά δόκιμο για ένα πρώην Πρωθυπουργό να έχει αυτές τις επαφές και να υπάρχει και μια καλή επαφή με όλους τους υποψηφίους, γιατί οι εκλογές θα γίνουν 40 μέρες. Την επόμενη μέρα θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, διατεταγμένοι, όχι κομματικά όλοι μαζί απλώς, αλλά διατεταγμένοι σε ένα σκοπό μέσω του κινήματος αλλαγής και για την χώρα. Τελευταία. Διάβασα ανακοινώσεις και αναρτήσεις του κ. Φλωρίδη. Έχω δει δηλώσεις του κυρίου Λοβέρδου, αυτούς τους δύο τουλάχιστον μπορείς να συγκρατήσω σήμερα από τις αντιδράσεις. Λένε ο άνθρωπος που διέσπασε το ΠΑΣΟΚ, που το οδήγησε ιστορικά χαμηλό, ξαφνικά έρχεται να μας ενώσει. Έτσι θα κινηθεί προεκλογικά τον 1,5 μήνα που έχετε μπροστά σας η εσωτερική αναμέτρηση? Η ερώτηση είναι εύλογη και είναι και ερώτηση που την ακούμε και από τους πολίτες έξω. Η δική μου απάντηση είναι εξής, ότι κάποιους τους ενδιαφέρει να υπάρχουν διχασμοί. Ναι. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας και επιχειρήματα τα οποία είναι και ψευδή. Εκτός ότι κάποιοι που επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο είναι αυτοί οι οποίοι κάναν κόμματα οι ίδιοι και φύγανε από το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι εμείς δεν θα πάμε με μια τέτοια συζήτηση. Δεν μας αφορά. Οι εμφύλιες σειράξεις
μέσα στο Πασόκ, όπως υπήρχαν σε άλλα κόμματα, έχουν κάνει τον κύκλο τους και όποιος θέλει να μένει για τους δικούς του λόγους της πολιτικής επιβίωσης στους διχασμούς και σε ρητορικές που δεν είναι προοδευτικές, δεν είναι ζωντανές και που έχουν σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας, είναι δικαίωμά τους. Και ο Παπανδρέου και εμείς όλοι είμαστε προτιθέμεθα να μιλάμε για το μέλλον. Και αυτό θα κάνουμε. Οι μόνοι που έχουν κάνει κόμματα, αλλά αν διορθώσετε με να κάνω λάθος, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου το Κηδισό και ο κύριος Λοβέρδος τη Ρήξη. Θυμάμαι καλά. Και ο κύριος Φλωρίδης είχε φτιάξει. Και ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι υποψηφίος γι' αυτό. Όχι, όχι. Αλλά είναι σε αυτούς που κάνουν κριτική. Πάντως να πω, κύριε Γαρμέρο, εδώ πέρα ότι δεν μιλάμε για το Πασόκ, μιλάμε για το κίνημα αλλαγής. Οι εκλογές είναι. Ο κ. Παπανδρέου στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο κίνημα. Δεν χρησιμοποιήσει το κίνημα αλλαγής. Να θυμίσω και το Πασόκ για τον ορισμό. Πάντως οι εκλογές είναι για το κίνημα αλλαγής. Να πω κάτι. Επειδή χθες είχαμε δύο Καστανίδη εδώ πέρα, και ο οποίος μας είπε ότι αν εκλεγώ εγώ, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θα εκλεγεί εκείνος, έτσι. Εγώ το κοινάρ θα το ξαναπούμε Πασόκ. Θα ξαναγυρίσουμε στις ρίζες του. Αυτή είναι η δική μου φράση, η δεύτερη. Η πρώτη όμως είναι δική του. Εσείς έχετε στο μυαλό σας κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Μιλάμε για το κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Εκείνο όμως που προέχει είναι ότι το να μιλάμε συναισθηματικά για την πολιτική σήμερα. Κάτι το κίνημα αλλαγής και άλλο στο Πασόκ. Ο ίδιος είναι. Κοιτάξτε, η κυρία Γεννηματέ ήταν πρόεδρος του Κινάλ και πρόεδρος του Πασόκ. Ναι, αλλά μέσα στο Κινάλ υπάρχουν και άλλα κόμματα και άλλοι σχηματισμοί. Υπάρχει η Δημοκρατική Αριστερά, υπάρχουν και για τη Σοσιαλδημοκρατία. Για το Κινάλ γίνονται εκλογές. Νομίζω όμως ότι εκείνο που προέχει και που εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο για την κοινωνία και τα ζητήματά της, τα πολύ μεγάλα ζητήματα, είναι η ουσία, είναι οι λύσεις και όχι απλή συναισθηματισμοί. Και εγώ, ξέρετε, ήμουν βουλευτής του Πασόκ, ήμουν υπουργός του Πασόκ, με ενδιαφέρει το Πασόκ, αλλά με ενδιαφέρει να μιλάω για το παρόν και για το μέλλον. Σωστό, αλλά η πολιτική θα συμφωνήσουμε όλοι ότι έχει και συνέστημα. Βεβαίως, και σύμβολα έχει, είναι ένα ζήτημα. Ακριβώς, και το Πασόκ είναι, κατά ψέματα, για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, η λέξη Πασόκ είναι ένα θετικό συμβολισμός. Για άλλους δεν είναι. Πάμε στην κυρία Ευθυμίου, μια που το λέω γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Ευθυμίου, να σας ρωτήσω εσάς. Η απάντηση κλασική που δίνει όταν ρωτούνται εκπρόσωποι άλλων κομμάτων είναι: εμείς δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αλλά εσάς τώρα η επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου σας προβληματίζει? Θα προτιμούσατε τον Γιώργο Παπανδρέου, αρχηγό του κίνηματος αλλαγής, θα προτιμούσατε ένα άλλο? Λένε όλοι ότι στη Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσαν τον κύριο Λοβέρδο, αρχηγό στο κίνημα αλλαγής, γιατί θα ήταν πιο κοντά σε μια επόμενη διακυβέρνηση με απλή αναλογική ενδεχομένως. Εντάξει, τώρα η ερώτηση δεν μπορώ να πω ότι θα σας δώσω μια πρωτότυπη απάντηση. Γιατί... Όχι, δεν περίμενα. Σας είμαι απολύτως ειλικρινής, διότι βλέπουμε αυτές τις διαργασίες. Σίγουρα η υποψηφιότητα του κ. Παπανδρέου, ενός πρώην πρωθυπουργού, σηματοδοτεί άλλες εξελίξεις, εκτιμώ. Θα παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις διαργασίες στο χώρο του κοινά και εξαρτάται από το ποιος τελικά θα βγει και θα εκλεγεί ως αρχηγός, πώς θα κινηθεί και η πορεία του κοινά. Δεν έχετε κάποια προτίμηση εσείς ως Νέα Δημοκρατία? Ως Νέα Δημοκρατία δεν γνωρίζω, δεν έχει εκφραστεί κάτι τέτοιο, ούτε γνωρίζω. Εσείς προσωπικά, αν... Όχι, δεν έχω κάποια προτίμηση. Κάποιον που θεωρείτε... Εγώ αυτό που έτσι έλαβα τώρα από τα λόγια του κυρίου Πεταλωτή, και θεωρώ ότι πρέπει να μπει πολύ έντονα στο δημόσιο διάλογο και παίρνοντας αφορμή και από τον τίτλο «Νέα αλλαγή», βέβαια νομίζω ότι έχει και ένα πλεονασμό το «Νέα αλλαγή», γιατί το «Αλλαγή» ούτως ή άλλως φέρνει κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο και στο δημόσιο διάλογο τη νέα γενιά και το μέλλον αυτής της γενιάς. Και νομίζω και προεξοχόντως η κυβέρνηση, η οποία το έχει κάνει με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και εγώ το πιστεύω πολύ έντονα αυτό, γιατί είμαι φύση και θέση κοντά στη νέα γενιά, είναι το μέλλον μας. Και σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε και εθνικές συνενέσεις. Ανδρουλάκη Χριστή, δηλαδή. Χιούμορ κάνω, έτσι. Ναι, χιούμορ. Λοιπόν, κύριε Χατζησοκράτη, εγώ θα στραφώ τώρα σε εσάς. Το χώρο το ξέρετε καλούτσικα εσείς, καλά αρκετά. Δεν ήσταν ποτέ βέβαια στο χώρο αυτό. Δεν κάνω λάθος. Η Δημοκρατική Αριστερά είχε συμπράξει με το Πασόκ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη μαζί. Ποτέ. Επιπλέον θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για τον κύριο Λοβέρδο ευθέως. Έχει πει, δεν κάνω λάθος Γιώργο μου, έτσι. Ότι τραβάει προς μια κατεύθυνση. Όντως δεν κάνετε λάθος. Για τον Γιώργο Παπανδρέου λοιπόν τι λέτε εσείς? Ακούστε να σας πω κάτι. Τον οποίο είχατε χαρακτηρίσει και είχατε κάτι Πινοσέτ στο παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσείς. Έχουν υποθεί αρκετά πράγματα στην πολιτική αντιπαλότητα. Έχουν υποθεί πράγματα. Ο Λαντρέου. Έτσι. Ναι. Όπως το είπατε. Μια χαρά πράγματα. Αλλά η πολιτική είναι. Αυτό είναι το ωραίο της πολιτικής, ότι έχει μια ρευστότητα
μεγάλη, ταυτόχρονα όταν έχεις αντιμετωπίσει καινούριες καταστάσεις. Αμνησία. Όχι αμνησία. κοιτάξτε. Ζητούμενο δεν είναι και σωστό. Αμνησία, καμιά δεν είναι σωστό να λέμε αμνησία. Εντάξει. Γνωρίζουμε τα πράγματα, απλώς δεν τα αναδεικνύουμε ως κυρίαρχα. Όχι, καθόλου. Δεν τα αναδεικνύουμε στη συγκεκριμένη, σε κάθε φάση, ως κυρίαρχα. Εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτό που σε αυτή τη φάση, γι' αυτό εγώ θα είμαι περισσότερο αναλυτικός στο ζήτημα αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο. Το δικαίωμα στη λύθη είναι και πολιτικός και νομικός όρος. Οπότε να το αναγνωρίσουμε και στους πολιτικούς. Εντάξει, ωραία. Γιατί η νομική προσπάθεια να λύσει προβλήματα πολύ συγκεκριμένα με τον τρόπο της ζωής. Πολύ περισσότερο η πολιτική, έτσι. Λοιπόν, τώρα, δεν είμαι νομικός όπως γνωρίζετε. Είμαι κυρία Φινούδη. Ναι, το πήρα, κύριε. Όχι, μιλάω μαζί για νομικούς γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα, λέω το εξής. Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής. Πολιτικά, έχουμε διατυπώσει μια άποψη για την ανάγκη αυτή τη νέα φάση της πολιτικής ζωής του τόπου να χαρακτηριστεί από τη δυνατότητα να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο. Ναι. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση μας προφανώς δεν έχει. Πρώτο στο χώρο που απευθύνεται είναι σε όλες τις δυνάμεις που έχουν προοδευτικό πρόσημο. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Σε αυτό λοιπόν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το κίνημα αλλαγής. Πασό κίνημα αλλαγής, το κίνημα αλλαγής λοιπόν, είναι κατεξοχήν δύναμη την οποία μας ενδιαφέρει, διότι με πώς θα προχωρήσεις παραπέρα. Αυτή δεν είναι η δύναμη που μας έβαλε στα μνημόνια. Τι είπατε? Στα μνημόνια μας ενδιαφέρει για την. Σας ξαναείπα. Να δώσουμε τη λύση. Αν είναι μνημονιακός. Να δώσουμε τη λύση. Το Πασόκ δεν μας έβαλε στα μνημόνια. Μας ενδιαφέρει να δούμε από εδώ και πέρα. Τα μνημόνια έχουν περάσει. Τον Αύγουστο του 2018 τελείωσε αυτή η διαδικασία κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και τελείωσε αυτή η διαδικασία και είμαστε εκτός μνημονίων. Έχουμε όμως προβλήματα μπροστά μας. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα απέναντι σε μια κυβέρνηση με την οποία εμείς έχουμε ριζική αντίθεση, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Και άρα το Πασόκ και το άρα, κατά συνέπεια, κοντά σας, ναι. Η πρόταση λοιπόν προς το Πασόκ είναι δοσμένη. Μάλιστα. Ότι μας ενδιαφέρει. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, κάθε μία υποψηφιότητα η οποία βλέπει ή θεωρεί ότι η ανάγκη για μια προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο είναι σημαντική και πρέπει να την υπηρετήσει, μας είναι πολύ θετική. Άρα λοιπόν όλοι οι υποψήφοι, δεν υπάρχει υποψήφιος λέω, όλοι οι υποψήφοι οι οποίοι προσβλέπουν σε μια τέτοια κατεύθυνση, δεν θα μιλήσω για κανέναν, πρόσωπο δεν θα μιλήσω, το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Αλλά όσοι προσβλέπουν, όσοι προσβλέπουν σε μια υπόθεση προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου, που θα υπάρξει μετά τις εκλογές οι οποίες θα όπως έποτε γίνουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε απλή αναλογική. Ναι. Έτσι. Όποιο λοιπόν. Να σας το πω λίγο πιο χοντροκομμένα. Μισό λεπτό. Να το πω λίγο πιο χοντροκομμένα. Αν αύριο γίνουν εκλογές με απλή αναλογική. Μάλιστα. Και η ηγέτης του κινήματος αλλαγής είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος που έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια. Καλός, κακός, δεν έχει σημασία. Αποφάνθηκε ο κόσμος από τότε. Και σε μια πορεία. Και μπορούσε να σπλατεί σου την. Ναι, και ακριβώς. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα να συγκυβερνήσετε με τον πρωθυπουργό που έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια. Και θα αμέσω μετά δώσω στον κύριο Πεταλωτή. Το λέω λίγο χοντροκομμένα, συγγνώμη κύριε Πεταλωτή, αλλά έτσι είναι αυτό. Αυτό ακούγεται χρόνια από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως την προσδιορίζει ο συνομιλητής μου. Εγώ την είπα τον εαυτό μου. Λέω λοιπόν ότι είναι φανερό ότι δεν θα κάνουμε εμείς επιλογή ποιος θα είναι ο ηγέτης ενός κόμματος, το οποίο από τα πράγματα θεωρούμε ότι θα απευθυνθούμε στην προοπτική να συνδιαμορφώσουμε μια διακυβέρνηση προοδευτική του τόπου. Εμείς θα βάλουμε το θέμα αυτό. Δεν το βάζετε εσείς. Είναι προφανές. Όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστείτε με το Κινάλ, ναι, δεν το κάνατε. Επιλέξτε τον κύριο Καμένο. Τώρα. Κοιτάξτε, είναι άλλες τελείως συνθήκες. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για καινούργιες συνθήκες, αν θέλετε, και με μια αυτοκριτική. Και μια κριτική για το παρελθόν. Τον κύριο είναι φανερό θα ότι όχι μόνο τον κύριο Παπανδρέου και το ΜΕΡΑ 25 και το ΚΚΕ, όλες τις πολιτικές. Το ΚΚΕ θα την κυβέρνηση μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική ζωή. Εγώ τώρα μιλάω τώρα. Και ο Βελόπουλος πήγε. Εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική ζωή του τόπου. Όχι, ο Βελόπουλος δεν είναι σε αυτούς που απευθυνόμαστε. Για να το πάει, είπε 63. Δεν υπάρχει καμία πολιτική δύναμη η οποία πρέπει να
να τις επιτρέπουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αυτοεξαιρείται από την πολιτική, από την πολιτική διαμόρφωση και τη συνδιαμόρφωση εξελίξεων. Γιατί ο χώρος, οι πολίτες, οι Έλληνες, όλοι οι πολίτες θέλουν να κυβερνηθούν. Άρα λοιπόν η απέτηση θα είναι παντού. Ξέρετε, λοιπόν. Την εξαιρούμε διότι χώρο. Είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος. Αμέσως. Λοιπόν, σύμφωνα. Λοιπόν, κύριε Πεταλωτή. Το άλλο σχέδιο. Είμαστε αντίθετοι. Σχολιάζετε ό,τι νομίζετε. Εγώ θέλω να προσθέσω απλώς το σχολιασμό. Εσείς αισθάνεστε ότι το κίνημα αλλαγής είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς η πολιτική γεωγραφία είναι ένα ζήτημα και η πολιτική ιδεολογία είναι ένα άλλο ζήτημα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί τα τελευταία χρόνια, από το 2010 και μετά, όταν αρχίσαμε να φιλορροεί το ΠΑΣΟΚ λόγω του αντιμνημονίου και των σκληρών μέτρων που αναγκαζόμαστε να πάρουμε, είδαμε τόσες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και τόσες ψευδεπίγραφες επωνυμίες, οι οποίες δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Θέλω να πω, το κριτήριο είναι να υπάρχει μια προοδευτική δύναμη, που σημαίνει να πηγαίνει τη χώρα μπροστά, και απέναντι στην προοδευτική αυτή δύναμη θα υπάρχει το συντηρητικό στρατόπεδο, συντηρητική παράταξη. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ δεν αποφεύγω να τοποθετηθώ καθόλου. Πιο κοντά το ΣΥΡΙΖΑ από την Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω τίποτα τέτοιο, γιατί πρώτα απ' όλα, αν το ένιωθα. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε τις δυνατότητες και τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σε διάφορα κόμματα όλοι μας. Παρ' όλα αυτά, μείναμε συνεπείς, όχι. Και η συνέπεια όχι υπό την έννοια το ότι δεν κουνιόμαστε από τη θέση μας, αλλά μια πολιτική συνέπεια στην κεντροαριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία. Τώρα, όσοι μας λιτορούσαν στο παρελθόν, εάν αναθεωρήσουν, εάν θελήσουν να πούν ότι είναι κεντροαριστεροί ή να έρθουν στη σοσιαλδημοκρατία, με τελείως διαφορετικούς όρους όμως και με πραγματική ψυχραιμία και ειλικρίνεια. Γιατί να πει είναι ένα δύο κεντροαριστερά, δύσκολο. Αναφέρομαι σε οποιοδήποτε χώρο. Γιατί το να λες ότι είμαι κεντροαριστερά ή σοσιαλδημοκρατία θέλει απόδειξη, έτσι. Ακόμη και η Νέα Δημοκρατία, στο στενό πυρήνα του επιτελικού κράτους, χρησιμοποιεί στελέχη τα οποία και προέρχονται από την κεντροαριστερά και ακόμη και σήμερα πολλοί από αυτούς προσδιορίζονται ως κεντροαριστερά μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασκούν και κεντροαριστερή πολιτική, σοσιαλδημοκρατική πολιτική. Θα υπάρχει δυνατότητα και να συζητήσουμε και να ορίσουμε πραγματικά εξ αρχής τι σημαίνει προοδευτικό και μη, και δυνατότητα και για συγκλήσεις και αντιπαραθέσεις. Κύριε Πεταλωτή, συγγνώμη κύριε Χατζηπέρα, συγγνώμη. Πάντως, από το 2013 και μετά τουλάχιστον, περισσότερο εξοικείων ήταν τα βέλη για τον κύριο Παπανδρέου και εσάς, παρά από το ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί υπήρχε όντως μία, ήμασταν ακόμη μία μεγάλη πολιτική δύναμη, ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα. Και μάλιστα στην εποχή που αναφέρεστε, κύριε Καραμέρο, υπήρχαν πολύ μεγάλες εσωτερικές ανακατατάξεις και πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Και αναφέρομαι και προσωπικά εγώ, για να μην βάζω και άλλους, όταν πραγματικά έλεγα για το ίδιο μου το κόμμα ότι ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Σαμαρά, μάλιστα, ότι δεν βάζει κόκκινες γραμμές, θέλω να πω ότι όλοι περάσαμε από 40 κύματα. Μάλιστα. Πλέον πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πού βρισκόμαστε, δεν ξεχνάμε τίποτα. Η λύθη πραγματικά είναι ένα ζήτημα φιλοσοφικό. Η άμβληση των παθών όμως είναι επιβεβλημένη εάν θέλουμε να μιλάμε για τη χώρα μας. Γιατί αλλιώς δεν θα κυβερνηθούμε. Ήθελα να πω στον κύριο Πεταλωτή. Προφανώς η σύγκληση των κομμάτων πολύ περισσότερο στην προοπτική να συνδιαμορφώσουν μια κυβέρνηση δεν θα γίνει στη βάση της το πόσο μας αρέσει τα πρόσωπα του Α ή του Β ή του Γ, αλλά στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων που θα αναπτυχθούν απέναντι στην ελληνική κοινωνία για να μπορέσει να δεθεί πάνω σε αυτό και να διεκδικήσουμε την ψήφο από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Αυτό λοιπόν που λέμε από την πλευρά μας είναι ότι έχουμε ήδη παρουσιάσει την προγραμματική μας διακήρυξη και πάμε και στο συνέδριό μας, αλλά στη βάση της προγραμματικής διακήρυξης των θέσεων που έχουμε, στο οποίο γύρω από αυτό θα κληθούν όλα τα κόμματα και εμείς
στα αντίστοιχα που θα έχουν τα προοδευτικά κόμματα, να κουβεντιάσουμε τις δυνατότητες συγκλήσεων. Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή γίνεται και στη Γερμανία. Τώρα, να πάρουμε εμάς πάντως, ο στόχος μας. Το τρίτο κόμμα είναι την άποψή μας, έτσι. Εμάς πάντως ο στόχος μας και δηλωμένα, δεδηλωμένα πλέον και με την έναρξη αυτής της προεκλογικής περίοδου είναι να ξανακάνουμε ισχυρή την Δημοκρατική Παράταξη έτσι όπως την αισθανόμαστε εμείς και την εκφράζουμε. Η κεντροαριστερή και η σοσιαλδημοκρατία να μπει στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Και όλα τα άλλα είναι υποσημειώσεις. Τώρα, εγώ μεταφέρω μόνο για να κλείσουμε την κουβέντα και να μπούμε και στα άλλα θέματα. Ο καθένας όπως το βλέπει. Εμένα με ρωτάει. Μεταφέρω ένα ερώτημα το οποίο μου έχει έρθει και θα πάμε κύριε Πηγαίνει, μην αδικήσουμε και την κυρία Ευθυμίου, αλλά επειδή η ίδια είναι από την αρχή. Είναι η βραδιά, ξέρω. Είναι από τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε ότι. Έχω μια ερώτηση εδώ από φίλο που λέει θα απευθύνεται προς κλητήριο επιστροφή σε όσους πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μου αναφέρεται μια σειρά από ονόματα εδώ. Τον κύριο Θάνο Μωραΐτη, τον κύριο Σιμεών Κελίγκογλου, τον κύριο Άγγελο Τόλκα, την κυρία Βαρτζελή. Και εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια τεράστια. Εκείνη η δεξαμενή που απευθύνουμε προσκλητήριο είναι προς τους πολίτες. Τώρα οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους, επιλέγουν και για τους συγκεκριμένους πολιτικούς οι οποίοι είναι και προσωπικοί μου φίλοι, κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Και εγώ έκανα μια πολύ και εμείς κάναμε συγκεκριμένη επιλογή να μείνουμε σε αυτό το χώρο παρά τις όποιες αντιρρήσεις είχαμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες. Είναι οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να ξαναεμπιστευτούν το πολιτικό σύστημα πρώτα απ' όλα, το οποίο και με όλα αυτά τα πήγαινε έλα στα κόμματα τρώθηκε ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Για να δείχνουμε και μια συνέπεια και κυρίως να εμπιστευτούν την πολιτική μας πρόταση. Εκεί είναι το προσκλητήριο. Και νομίζω ότι αυτό μας αφορά και μόνο. Εσείς τώρα, κύριε Ευθυμίου, τι καταλάβατε από την κουβέντα αυτή που έχουμε κάνει ως τώρα σε σχέση με τις προοπτικές του κινήματος αλλαγής, αν και εφόσον ο Γιώργος Παπανδρέου εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος. Καταλάβατε κάτι. Θα σας πω, επειδή έμεινα λίγο έξω από αυτή τη συζήτηση. Ναι, ναι. Γιατί δεν είστε κεντροαριστερά εσείς. Λογικό. Έχετε, συμμετέχουν στην κυβέρνηση σας πολύ. Μάλιστα, είχατε και κριτική ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό ότι παραέχει πρώην Πασόκ ναι, στο όμως, χώρο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εντάξει. Εγώ μείνοντας λοιπόν έξω από τη συζήτηση αυτή που έβλεπα, θα έλεγα ότι για μας που ασχολούμαστε με την πολιτική έχει ένα μεγάλο έτσι και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Όμως για τους πολίτες, νομίζω ειδικά της δικιάς μου γενιάς, ο όρος συντήρηση και προοδευτισμός δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μας. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Άλλα είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Και νομίζω εκεί πρέπει να απαντήσουμε. Μέσα από αυτές λοιπόν τις δημόσεις, πιστεύω ότι σίγουρα μπορούμε όλοι να συνεννοηθούμε για ζητήματα μίσους σημασίας όπως τα εθνικά. Δηλαδή, καλύτερα ήταν θα βλέπαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνούσε στη συμφωνία για την ελληνογαλλική. Σήμερα βγήκε ο Αμερικανός πρέσβης και είπε για τη συμφωνία ότι απορώ για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί μαζί την κάναμε αυτή τη συμφωνία. Άρα τα προβλήματα είναι άλλα. Και αυτά απασχολούν, έτσι, είναι οι ζημώσεις που γίνονται. Ναι. Αλλά την κοινωνία την ενδιαφέρουν εντελώς διαφορετικά θα πάμε θέματα. Τώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά σε κάποια κομβικά σημεία, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε ευρύτερη συνένεση και να μην δυναματίζουμε έτσι. Αδυναίτια, νομίζω, το πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο στα εθνικά, και σε κοινωνικά και σε άλλα ζητήματα κρίσιμα όπως της πανδημίας, όπως τον εμβολιασμό. Το εμβολιασμό. Θεωρώ ότι είναι μείζωνα ζητήματα, θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινή συνένεση. Να μπορούσαμε να καταργήσουμε όπως παλιότερα την πάλη των τάξεων και τώρα τις ταυτότητες, συντήρησης και πρόοδος. Είναι συγκεκριμένα πράγματα και με συγκεκριμένα. Εγώ πιστεύω ότι αφορούν την νεολαία. Και θυμίζω σε αυτό έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, σήμερα έχουμε τη δίκη του Ζακ Κωστόπουλου που τον σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική που έλεγε καλά του κάνανε. Και υπήρχε μια άλλη πολιτική που λέει όχι, κακώς κάποιοι άνθρωποι. Και υπάρχει, και, υπάρχει αυτά, και ένα, λοιπόν, και ένα αντικειμενικό πράγμα που λέει ότι δεν μπορεί η δίκη για ένα πράγμα που έγινε πριν 3 χρόνια να ξεκινάει μετά από 3 χρόνια. Και όχι, πάλι αναβολή. Δηλαδή, και πήρε και αναβολή. Αλλά πήρε αναβολή και μετατροπή τη. Ναι, αλλά πάλι, κυρία Ευθυμίου, 3 χρόνια. Έχει πρόσημο. Έχει ένα στοιχείο που αφορά τα θέματα τη δικαιοσύνη μα. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Οι ταμπέλε υπάρχουν και επειδή εσεί την κυρία. Νομίζω ότι κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι εδώ πέρα θυμούνται ακόμα ενδεχομένως και ο κ. Μεταλλωτής. Το οποίο δεν το κυρία Ευθυμίου, δεν το προσάπτω σε εσάς, γιατί είμαι σίγουρος δεν έχετε αυτή την πρόθεση. Αυτή η διατύπωση ότι δεν υπάρχει πρόοδος συντήρηση γίνεται πολλές φορές και για λόγους
συσκότησης, έτσι, αλλά όχι από εσάς. Όχι, όχι. Είναι μια πολιτική προσέγγιση για πάντα. Εγώ σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή όμως αυτό που εκπροσωπώ εγώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εντάξει, σύμφωνα. Εμείς είμαστε. Πραγματικά είναι λίγο. Και έχετε αποδείξει με τις τάσεις σε κάποια θέματα δεν οχυρώνεστε. Εμείς είμαστε και τις γενιάς και κλείνουμε, πάμε στο διάλειμμα. Πραγματικά δηλαδή δεν που θυμόμαστε ακόμα, που θυμόμαστε ακόμα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 82 από την κρατική τηλεόραση να ανακοινώνουν ότι εξελέγει αυτός που υποστηρίχθηκε από το Πασόκ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις και ο άλλος εξελέγει από τη Νέα Δημοκρατία η οποία δεν ήταν δημοκρατική δύναμη. Φοιτητικά τραύματα. Τότε. Αυτά είναι φοιτητικά τραύματα, αλλά ήταν πραγματικότητα. Είδε τι ήταν ωραία, είναι που έχουμε δημοτική τηλεόραση. Στον συνάδελφό σα, κύριο Καλούδη. Είναι ωραίο που έχουμε τηλεοπτική τηλεόραση. Έχουμε τώρα να έχουμε τι ειδήσει. Και ακούγονται τα πάντα στην ειδική τηλεόραση. Τα πάντα είμαστε. Βάλε ένα αστερίσκο. Τα πάντα. Όχι, τα πάντα, δίκιο έχει. Ακούγονται. Εδώ ακούγονται. Εδώ ακούγονται τα πάντα. Εγώ μιλάω λοιπόν για το εδώ. Εδώ ακούγονται τα πάντα. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά τη πανδημία, γιατί πραγματικά και την πανδημία και στο υγειονομικό και στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί ο κόσμο έχει προβλήματα πολλά στην καθημερινότητά του. Και αυτά είναι για τα οποία μα μιλάει καθημερινά. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις χωρίς να επιστρέφουμε στο προηγούμενο θέμα μας, ειδησιογραφικά να πω μόνο ότι μαθαίνουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης αύριο το μεσημέρι θα καταθέσει τις υπογραφές που έχει συγκεντρώσει και θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και θα κάνει και μια δήλωση τότε. Ως τότε αύριο είναι τελευταία δεν θα κάνει κάποια δήλωση από ό,τι γνωρίζουμε. Αυτό μάθαμε τώρα, το λέμε και αυτό. Και πάμε στο κομμάτι, στο δεύτερο πρόσωπο το οποίο σήμερα, για το οποίο συζητάμε σήμερα, τον κ. Σωτήρη Τσιόδρα που επανεμφανίστηκε για να μας πει τι γίνεται με τους εμβολιασμούς και αυτό που βλέπουμε ότι ο χειμώνας, αν δεν προσέξουμε, θα είναι καταστροφικός. Λοιπόν, με την κυρία Φημίου να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω, Γιώργο, ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το συζητάνε στα social media και στην κοινωνία. Ένας αγαπητός άνθρωπος, ένας καλός επιστήμονας. Αλλά από την άλλη, επειδή ο σκοπός είναι να επιστούν αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί και δει κάποιοι από τους αντιεμβολιαστές. Εγώ είδα ότι ήταν σφοδρότατες οι αντιδράσεις των αντιεμβολιαστών. Τον έχουν κόκκινο πανί. Θυμήθηκαν που έλεγε για τα λεωφορεία. Θυμήθηκαν που έλεγε ότι για τις μάσκες δεν χρειάζεται να τις φοράμε. Θυμήθηκαν που έλεγε ότι έχουν ένα ένζυμο τα παιδιά στη μύτη τους και δεν κολλάνε. Θέλω να πω ότι θα λειτουργήσει, θεωρείται, η επιλογή της επιστροφής του κ. Τσιόδρα στον ίδιο ρόλο. Εγώ θυμάμαι ότι όταν έβγαινε ο κ. Τσιόδρα στις 6 ώρα, ήμασταν όλοι καθυλωμένοι μπροστά για να ακούσουμε τι. Αυτοί που ήμασταν, εμβολιαστήκαμε. Μιλάμε για τους υπόλοιπους. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Εγώ θα σας πω ότι συναντάω ανθρώπους που ακόμα σκέπτονται. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πείσουμε τους εμβολιαστές. Ακόμα σκέφτονται. Ναι, ναι, το σκέφτονται. Πραγματικά σας το λέω γιατί φοβούνται. Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να πείσουμε τους εμβολιαστές, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολα, αλλά να πείσουμε ότι με όσο μεγαλύτερα επιχειρήματα, περισσότερα επιχειρήματα έχουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Τσιόδρας μπορεί να το αντιπροσωπεύσει αυτό. Αυτή τη στιγμή μίλησε με στοιχεία που δεν είχαν δοθεί άλλη φορά. Για πόσες απώλειες γλιτώσαμε, για πόσες απώλειες θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει, αν είχαμε εμβολιαστεί παραπάνω. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία. Και με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν έτσι, σηματοδοτούσε την ενημέρωσή μας στην πανδημία, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα έτσι, περισσότερο μέσο πυθούς που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση από έναν επιστήμονα διακεκριμένο, με τα στοιχεία που δίνει, με στοιχεία μίλησε, δεν μίλησε με κάτι άλλο, χωρίς να πολλώνει, εκφράζει και ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος. Μήπως άργησε να πολύ. Εκκλησίας εννοείται, της εκκλησίας. Και της εκκλησίας, θεωρώ. Και της... Ναι, όχι, σωστό. Είναι πολύ σωστό. Είναι κρίσιμο το θέμα της εκκλησίας. Ναι, είναι κρίσιμο. Η εκκλησία κρίσιμο. Έχει συνδράμει σε αυτό. Υπάρχουν ανακοινώσεις και αυτά. Έχει συνδράμει σε επίπεδο... Αλλά και ο κύριος Τσιόδρας εκφράζει κάτι σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι. Σας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ότι αργήσατε να το κάνετε αυτό. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, Γιώργο. Το ρεπορτάζ λέει ότι κάνετε αυτό το οποίο σας είχε πει εδώ και καιρό να κάνετε. Δηλαδή να τη βγάλετε την πολιτική απ' έξω και να μιλήσουν οι επιστήμονες. Κοιτάξτε, δεν μπορούν σε όλα να μιλήσουν οι επιστήμονες. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση παίρνει κάποιες πολιτικές αποφάσεις, ακολουθεί τις, ο επιστήμονας μένει, υπάρχουν όμως οι πολιτικές αποφάσεις. Δεν είναι. Υπάρχει ένας συγκερασμός και μια δύσκολη εξίσωση. Τώρα, ως προς το ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ μπορώ εύκολα να θυμηθώ ότι κλείνει και το μάτι στους εμβολιαστές όταν μιλάει για προαιρετική υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι λίγο δύσκολα να συμβιβαστούν. Να βρούμε όμως ένα κοινό τόπο, όπως προείπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, να πούμε ναι, πάμε όλοι μαζί να πείσουμε στο χώρο του εμβολιασμού. Είμαστε εντάξει και να μην ψερεύει σε θολά νερά
των αντιλεμβολιαστών, ας πούμε, με παραδείγματα όπως είχε κάνει ο κύριος Πολάκης. Θέλω να πω ότι αυτά δίνουν και το θέμα είναι να είναι συμπαγές και συγκεκριμένο το μήνυμα που θα περάσουμε. Αν αυτό το μήνυμα αρχίζει να διασπάται και να διαχέεται, τότε θεωρώ ότι κάνουμε κακό σε αυτό που έχουμε κλείνετε, νομίζω κοινό στόχο. Μάλιστα, το άκουσα αυτό. Κύριε Ευθυμίου, σας ρωτώ, όπως ρώτησε χτες ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς έχουν εμβολιαστεί όλοι και όλες. Από τη Νέα Δημοκρατία οι βουλευτές έχουν εμβολιαστεί όλοι και όλες. Νομίζω ότι ένας μόνο βουλευτής για λόγους υγείας δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτή είναι η απάντηση. Τι να σας πω, γιατί είμαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας για να το γνωρίζω. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη, γιατί χρησιμοποιείτε μερικές φορές μέσα στον λόγο και μέσα από την υπεροπλία η οποία υπάρχει των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι, των πετσομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, χρησιμοποιείτε πάρα πολύ, χρησιμοποιείτε με αλφαγιώτα, πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα, ότι τελικά το είπατε κι εσείς, ότι κλείνουμε το μάτι. Δεν υπάρχει κανένα μάτι που κλείνουμε. Εμείς ζητάμε και έκλεισε ο κύριος Τσίπρας στη συζήτηση προχθές στη Βουλή πάλι με αυτό το μήνυμα. Ελά, πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Σε κάθε τρόπο λέμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Αν θέλετε, κάναμε και κριτική σήμερα στη συζήτηση, στην κουβέντα που είχαμε στο πολιτικό μας συμβούλιο, ότι πράγματι υπάρχει ακόμα χώρος για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να πείσουμε ευρύτερο κόσμο. Πρέπει να πείσουμε κόσμο ο οποίος δεν έχει πάει. Ξέρετε, υπάρχουν οι μη ορατοί. Προσέξτε να το λέω. Υπάρχουν οι μη ορατοί από την κοινωνία. Μιλάω για τους μετανάστες, για τους τοξοεξαρτημένους, για τους άστεγους και όλα αυτά. Το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι είναι μη ορατοί πραγματικά και οι οποίοι δεν έχουμε κάνει τίποτα ως κοινωνία, ως πολιτεία, άρα πρέπει να δούμε και αυτούς. Επίσης, έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο δεν επιτρέπεται να φυσιχάζουμε και να κηρύσει, ας πούμε, τέλος του Αυγούστου ο κ. Μητσοτάκης μια καινούργια περίοδο που τελείωσε η υπόθεση της πανδημίας. Αν θέλετε, αυτό δείχνει πως αλλού πρέπει να ψάξουμε και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την προσπάθεια η οποία λέτε και αφήνουμε τα πράγματα. Επειδή αναφερθήκατε στο πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, που λίγο στην αρχή το είπαμε εδώ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά στη συζήτηση. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Αυτό έχει σχέση όχι με την πανδημία. Είπατε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σκοπεύετε να κάνετε καμπάνια για την ακρίβεια. Γιατί δεν κάνετε μια καμπάνια τόσο καιρό, 18 μήνες για την πανδημία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε κάτι. Είπαμε να κάνουμε περισσότερο. Γιατί εμείς, όπως είπε και χτες. Τώρα το αποφασίσαμε. Όχι. Όπως είπε και χτες. Ξαναλέω. Είπαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Κύριε Χατζησοκράτη, κύριε Χατζησοκράτη, τα μέσα μαζική ενημέρωση εσείς μιλάτε με τη γλώσσα της αλήθειας. Μισό λεπτό. Τώρα τα μέσα ενημέρωση αυτό τα ακούω τώρα. Πώ θα ακούω την αυγή. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν μην θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κομματικά μέλη. Να συμφωνήσουμε. Συμφωνήσουμε, κύριε Χατζησοκράτη. Να συμφωνήσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας απέξε. Μου λείψατε έτσι να σας βλέπω κοντά και. Χαιρόμαστε. Ότι απέξε αυτήν άνεση να απευθύνεται στην Νέα Δημοκρατία και να λέει: πέστε μας αν τους έχετε εμβολιάσει όλους, μετά το τέλος Σεπτεμβρίου αυτού. Όταν εμβολιάστηκε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ήταν πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και ο οποίος είπε: θα κάνω εμβόλιο όταν πρέπει. Αυτό δεν ήταν μήνυμα, συγγνώμη, όλους τους προηγούμενους μήνες σε κόσμο, ότι εγώ δεν κάνω, που είμαι γιατρός. Και είναι δημοκρατία, γιατί το έκανε, γιατί θα μπορούσε τώρα, να λοιπόν, επειδή εμβολιάστηκε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί είναι γιατρός και έπρεπε να εμβολιαστεί. Γιατί δεν θα σου ιατρική. Το λέτε με μια άνεση. Εμένα μου λένε ότι δεν είναι πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα. Εσύ πρέπει να το αποφύγετε ότι δεν μπορούσα να κάνει αλλιώς. Τι, δηλαδή να πηγαίνει. Να μην θέτει αυτό το ερώτημα. Πέστε μας αν έχετε εμβολιασμένο, γιατί εμείς δεν έχουμε πια. Πια δεν έχουμε. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε πια. Όπως καταλαβαίνετε. Είναι και ένα στοιχείο κριτική. Ναι, απλά στη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε. Εμείς κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κριτική. Μάλιστα. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε κάποιος που βγήκε και είπε: εγώ δεν κάνω κριτική. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει εμβολιαστεί. Επικαλούμενο λόγο υγείας. Και άλλο ένα πρόσωπο επικαλείται ότι τη λέει ο πνευματικό. Και πέρα από το εμβόλιο υπάρχουν και πρόσωπα. Και άλλο πρόσωπο που δεν ξέρω τι έχει κάνει. Επικαλείται ο πνευματικό. Υπάρχουν και μια σειρά προσώπων που καταστρατήγησαν το περσινό lockdown όταν ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Που άρχισε 7 Νοεμβρίου και από τις 29 Νοεμβρίου ξεκίνησε, ο ένας πήγαινε στους Αγίους Αγιασμούς, ο άλλος πήγαινε από εδώ, ο άλλος πήγαινε από εκεί. Κυρίως από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τη μεγάλη παρέμβαση την έχει
προφανώς και τη μεγάλη δύναμη εικόνας που έχει προφανώς αυτός που ασκεί την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εδώ είναι τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα ζητήματα είναι ότι πρέπει να. Δηλαδή, εμείς τι συζητάγαμε. Μια πρόταση. Αφήστε. Μία, τώρα που μιλάμε, μια πρόταση στην κυβέρνηση. Κάντε τώρα αυτό. Σας είπα. Το πρώτο που σας είπα. Να δούμε με συγκεκριμένα στις δομές του εκεί που είναι εκτός, που είναι έξω, να τους ψάξουμε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Η κυβέρνηση έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να το κάνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι σαφές. Πάντως, λοιπόν, βέβαια, ωραία. Να πούμε και το θετικό ότι σε κλειστές δομές τα κρούσματα ήταν πάρα πολύ περιορισμένα. Και αυτό είναι σημαντικό. Όχι, είναι μια επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα μου έλεγε βέβαια ένα κύριο. Δεν είναι παντού κλειστές δομές. Μιλάμε στον κύριο Πεταλωτή. Μου έλεγε ένας κύριος στον δρόμο που συνάντησα. Ότι μου έλεγε τον καημό του ένας άνθρωπος που συνάντησα στον δρόμο σήμερα. Στο τηλέφωνο, μάλιστα, μιλήσαμε. Συγγνώμη. Τον καημό του ότι 1,5 χρόνο τώρα είναι κλειστά τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων που λέγαμε παλιά. Λέσχες φιλίας λέγονται τώρα. Τα παλιά καπίτα. Που τα έκανε το Πασόκ, πρέπει να πούμε αυτά έτσι, για να τα λέμε όλα μετά το 81. Μα τα θυμόμαστε. Ακόμα και τα καλά. Και τα άσχημα και τα καλά. Και είναι κλειστά. Βέβαια, από την άλλη πλευρά λένε οι υγειονομικοί ότι είναι κίνδυνος θάνατος με 20% ανεμβολίαστον ακόμα πάνω από 80. Έτσι, είναι κίνδυνος θάνατος. Γιατί μια δεύτερη πρόταση μου είπατε, επιπέστε μου και άλλη πρόταση. Η δεύτερη πρόταση που λέει κάνουμε εδώ και πολύ καιρό ιδιαίτερα. Είναι ότι πρέπει να πάμε, να πάμε στους, δηλαδή στο υγειονομικό προσωπικό γενικότερα με εκστρατεία κυριολεκτικά, με απόλυτη ευθύνη για τον κόσμο που είναι πάνω από τα 80 χρόνια, για να μπορέσει να τον βρει, να τους βρούμε πάρα πολύ εκεί που είναι. Εκεί που είναι. Λοιπόν, και σε περιοχές δύσκολες και γιατί μας χρειάζεται αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό. Αυτό με την πανδημία είναι ένα ζήτημα πρώτα απ' όλα που είναι πρωτοφανές, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και πισωγυρίσματα, θα υπάρχουν και μπροστά. Επίσης έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία η οποία έχει ζητήματα και επιβίωσης τα οποία επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερα στις συνθήκες πανδημίας. Άρα και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μια πτυχή άρνησης του εμβολιασμού οφείλεται και στον νομιζόμενο και στον δίθεν αντισυστημισμό. Δηλαδή, ακούμε και ανθρώπους οι οποίοι λένε: μα τι έκανε το κράτος για μένα, ή τι έκανε η κυβέρνηση για μένα, τι έκανε το Πασόκ για μένα, γιατί να πάω να εμβολιαστώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο όντως οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Και μην έχουν ψευδεστήσεις ότι θα πιστούν όλοι, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια στέρεη και σταθερή πολιτική βούληση όλων των κομμάτων, χωρίς ναι, μεν, αλλά. Για να καταδείξουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τη ζωή και το θάνατο. Δηλαδή, ούτε αντισυστημισμός, εύκολος αντισυστημισμός, είναι να λες επειδή το είπε ο Τσιόδρας ή επειδή το είπε κάποιος υπουργός, δεν πάω να εμβολιαστώ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε απέναντι και στις ιδεοληψίες, πώς συνήθως είναι ακροδεξιές και ακροαριστερές ίσως, και στο σκοταδισμό που έχει να κάνει με συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας. Και η Εκκλησία μπορεί σήμερα να είναι σε ένα καλό σημείο, όμως άργησε κεφαλή. Σε πολλά σημεία. Γιατί είμαστε και μια κοινωνία κεφαλή που ακολουθούμε και την Εκκλησία. Έτσι. Θέλω να πω, χρειάζεται μια πανστρατιά και να σταματήσουμε πλέον να θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα πολιτικού διαγωνισμού στο ποιος θα είναι πιο ευχάριστος και ποιος θα είναι ίσως πιο δικαιωματικός. Γιατί εάν θέλετε πραγματικά να κάνουμε μια συζήτηση μεγάλη, ναι, όντως είναι δικαίωμα του καθενός να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί. Αυτό όμως απέχει πάρα πολύ από το να κλείνουν ολόκληρες κοινωνίες και ολόκληρες χώρες, γιατί ακριβώς κινδυνεύουν. Εκεί δεν είναι δικαίωμα, εκεί είναι ένα νομιζόμενο δικαίωμα και τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα, έστω έτσι όπως είναι, απαξιωμένο, αμφισβητούμενο, θα πρέπει να είναι σταθερό, γιατί αφορά την υγεία και τη ζωή όλων μας. Και πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που παίζουν πάνω σε αυτό, που προσπαθούν να φανούν ότι είναι δικαιωματιστές, προσπαθώντας να δείξουν ότι είναι αυτοί οι αντισυμβατικοί ή ότι αγκαλιάζουν τμήματα της κοινωνίας που είναι πιο συντηρητικά και που επιδέχονται ίσως και μεγαλύτερης σκοταδιστικής επιρροής. Χωρίς να έχουμε λοιπόν επιτυχία 100% κατά της πανδημίας και υπέρ του εμβολιασμού, είναι σημαντικό ο πολιτικός κόσμος, αυτός που υπάρχει σήμερα, να είναι πραγματικά σταθερός, παγιωμένος στην αντίληψή του και να δίνει το παράδειγμα της ενότητας τουλάχιστον προς την κοινωνία. Μια φράση μόνο. Μπορώ. Δεν μπορώ να διακόψω, πέστε. Λέω λοιπόν, μια και είπατε και για προτάσεις συγκεκριμένες, και επειδή αυτό μπορεί να διορθωθεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού,
για το 2022, έτσι πλέον, τώρα το φτιάχνουμε. Κατατέθηκε. Έχει, προβλέπονται 900 εκατομμύρια λιγότερο για δαπάνες για την υγεία. Αυτό σε μια φάση που βρισκόμαστε και είναι δύσκολα τα πράγματα, σε μια φάση που έχουμε ανάγκη κυριολεκτικά για να έρθει και καινούριο προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία, να χιλιάδες πράγματα να γίνουν, το να βάζει κανείς αυτό το θέμα λιγότερο, δίνει ένα μήνυμα. Δίνει, αν θέλετε, είναι διαχείριση και των συμβόλων. Λοιπόν, η πολιτική. Δεν ξέρω τι θα είναι πιο απειλητικό, ο κορονοϊός για τις περισσότερες οικογένειες για ευθυμίου ή το ενεργειακό κόστος. Μια που γράφουμε ότι ο χειμώνας ήταν καταστροφικός, ήταν και πολύ κρύος. Και ο κόσμος ακούει τον κύριο Σκυλακάκη, για παράδειγμα, να λέει ότι έχουμε έλλειμμα 7%. Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Υπάρχει μια ατολμία στις παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Κακλαμάνης λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωση. Και άλλοι βουλευτές. Και άλλοι βουλευτές, όχι μόνο κύριε Κακλαμάνη. Που περνάνε από εδώ, το λένε. Εσείς θεωρείτε επαρκή τα μέτρα. Γιατί... Μήπως πηγαίνουμε λίγο χαλαρή μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο το βλέπουμε σιγά σιγά να υλοποιείται, να έρχεται, μας πνίγει. Το βλέπουμε και στην κοινωνία, εντάξει. Εγώ μέσα από την κοινωνία που έτσι προέρχομαι, βλέπω ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα, είναι αυτό το συνέστημα που επικρατεί. Κοιτάξτε όμως, αυτή τη στιγμή έχουν πάρθει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα αποδώσουν. Δηλαδή υπάρχει αύξηση, διεύρυνση των κριτηρίων σε πολύ μεγάλο βαθμό στο επίδομα θέρμανσης. Διπλασιάζεται η έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει συνεργασία με τη ΔΕΠΟ Εμπορίου για έκπτωση 15% στο κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου. Είναι κάποιες πρωτοβουλίες. 15% στην 100% αύξηση. Υπάρχει αύξηση, ναι. Υπάρχει αύξηση. Φυστά. Θα δούμε όμως αυτό. Πώς θα μπορέσει, με αυτά τα μέτρα, πώς θα μπορέσουν να απορροφηθούν οι αυξήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν μέτρα που συνεχώς αναπροσαρμόζονται. Δηλαδή, έχω ακούσει ξανά την ίδια κριτική και στην περίοδο της πανδημίας που λέγαν όλοι ότι δεν πέφτουν λεφτά στην αγορά, πώς θα στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μείωση της ενεργίας σε ένα 3%. Και υπάρχουν, και προχθές δόθηκαν άλλα πόσα χρήματα. Στον χώρο του επιστημονικού. Τα μέτρα να είναι μπροστοβαρή. Ο χειμώνας είναι συγκεκριμένος. Ξεκινά τώρα, έχει ξεκινήσει ήδη στη Βόρεια Ελλάδα. Και διαρκεί μέχρι το Πρέπει μάρκελο. Να γίνει όμως και μια λελογισμένη δημοσιονομική διαχείριση, θεωρώ. Και αναλόγως, ας πούμε, εγώ έχω προτείνει ότι. Και η θέση μου αυτή είναι στοιχειοθετημένη, πιστεύω. Ότι εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, δεδομένου ότι αναθεωρείται ο ρυθμός ανάπτυξης, φαίνεται ότι θα αναθεωρηθεί έτσι περαιτέρω, να δούμε αν μπορούμε να πάμε σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Διότι σήμερα διάβαζα. Και πάλι ότι υπάρχει μια μεγάλη, έτσι, έχουν το 1/3 των εργαζόμενων με βάση επίσημα στοιχεία, έχει μισθό λιγότερο από 500 ευρώ. Άρα υπάρχει μια μεγάλη μερίδα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί. Εργαζόμενων. Διπλάσιο από το ρυθμό ανάπτυξης. Έτσι, δηλαδή ήταν 12% και δεν είχαν 50 λεπτά εργαζόμενοι. Σε μια εποχή που κανένας δεν πίστευε ότι θα έχουμε κορονοϊό, σε καμία εποχή που δεν θα ανατρέπονταν όλα αυτά. Να σας πω κάτι, μισό λεπτό. Επειδή αυτό το ακούω, αλλά η ανάθεση και η πρόσληψη στην αυτοδιοίκηση στους Δήμους πάει σύννεφο. Δεν πάμε να λέμε από τη μία πανδημία να είναι εργαλείο. Για να ανοίγουν τα ταμεία και από την άλλη να λέμε ότι έχουμε έλλειμμα και πρόβλημα. Είναι επιλογές. Δύο ρητορικές επιλογές. Επιλογές είναι. Πάντως επιλογές γίνονται. Στη σύνοδο κορυφής, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τράκη θα θέσουν θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί το μοντέλο που ακολουθεί και στα εμβόλια. Δηλαδή να αγοράσει φυσικό αέριο ως Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ως χώρα. Κάθε μία ξεχωριστά, για να μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές. Αν περάσει, γιατί πάντα υπάρχει το αν όταν έχεις να συζητήσεις με Γερμανούς, θα είναι μια καλή πρόταση που θα βοηθήσει. Να προσθέσω κάτι, είναι λίγο. Οτιδήποτε γίνεται στην κατεύθυνση. Οι Ρώσοι πιέζουν τους Γερμανούς για να πάρει αδειοδότηση ο Nord Stream. Αυτό είναι λοιπόν να βάλουν μπροστά τους Γερμανούς ο Ντράγκη και ο Μητσοτάκης, ώστε με τη Ρωσία να υπάρξει μια διαπραγμάτευση και να πέσει τιμή. Οτιδήποτε πρόταση πάει στη λογική να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως. Οντότητα, έτσι, ως οντότητα οικονομική και πολιτική είναι σε μια κατεύθυνση που από χέρι είναι θετική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως να με επιτρέπετε, ξέρετε κάτι, μιλάμε και λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τα καύσιμα. Πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε περί τίος πρόκειται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο λίτρο... Τον άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, σας το θυμίζω απλώς για την ιστορία. Ακριβώς, όχι, το λέω για να ξέρει ο κόσμος, γιατί εμείς το λέμε, αλλά εμείς το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε τι γίνεται. 1,15, λοιπόν, 40% αύξηση. Κοιτάξτε, είναι 40% αύξηση. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όταν λέμε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι 0,41, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
την ώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 0,33. Άρα να ξέρουμε τι είναι στο πετρέλαιο. Και 0,70. Αξίζει τον αύξηση, είναι... το αναλαμβάνω και χάρη κάτι. Η κυβέρνηση ήδη ανέβηκε στο 0,41. Αφήστε κάτι να σα πω. Αυτά εγώ λέω όλα, ότι κακώ η κυβέρνηση τα αφήνει αυτά τώρα. Αυτά όλα, ξέρετε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ο νόμο είναι του 2005. Το 2005 είναι 33-36. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν να πέφτουν διάφορε τροποποιήσει. Τώρα λοιπόν μιλάμε τη συγκεκριμένη στιγμή που αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά η κυρία Ευθυμίου είπε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι είπε? Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Το είπε η κυρία Ευθυμίου. Το ξέρω και το έχει πει και άλλε φορέ. Σε αυτό είναι ένα σημείο σύγκληση, αλλά είναι από την πλευρά την εργατική, του εργατικού δικαίου που τα παρακολουθεί και καταλαβαίνει τι ακριβώ είναι. Λέτε. Είπε λοιπόν, είπε πάρα πολύ σημαντικό, ότι παιδιά δεν μπορεί να έχει συνεχίσει αυτή η υπόθεση με τον κατώτατο μισθό. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο τη μείωση τη αγοραστική δύναμη. Όταν λέμε κατώτατο μισθό, πρέπει να ξέρουμε ότι τα 663 που είναι σήμερα, στο χέρι παίρνει ο εργαζόμενο 569,39. 569,39. Και ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν τα παίρνει και αυτά. Δεν αμείβεται με τον κατώτατο. Δεν υπάρχει υποκατώτατος, έτσι. Αλλά δεν αμείβεται με αυτό. Δεν αμείβεται γιατί μπορεί να είναι μερικούς απασχόλησης. Α, μπράβο. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και με τα άλλα. Με τον τρόπο που το χειρίζονται, επειδή τώρα δεν υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι από το ΣΕΤΕ, γίνεται μια ολόκληρη διαδικασία. Άρα λοιπόν το 800 που λέμε εμείς από την πλευρά μας ως πρόταση, είναι μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη που μπορεί να προχωρήσει. Αυτοί που απασχολούν νέα παιδιά με 500 και 600 ευρώ, πολλές φορές είναι οι ίδιοι μεσαία τάξη. Λέτε στη μεσαία τάξη, κάνε το μισθό 800 ευρώ. Δεν το πληρώσει το κράτος. Όχι, το λέμε. Το πληρώσει ο ιδιώτης. Μα με τα γνώσεις το λέμε σε αυτό. Εντάξει, θέλω να υπάρχουν άλλα θέματα. Θέλω να σας πω, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν το λέμε χωρίς να παίρνουμε υπόψη μας τι συμβαίνει. Βεβαίως το λέμε. Άλλα πράγματα θέλουμε θετικά υπέρ των μικρομεσαίων. Για να ακούσουμε, κύριε Πεταλωτή, και τη δική σας εκτίμηση για το κομμάτι της ακρίβειας, για το οποίο δεχόμαστε. Θα τα ακούσουμε πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε ότι η ακρίβεια έρχεται, δεν ήρθε ακόμη. Άρχισε να έρχεται και θα την αντιλαμβανόμαστε όσο πηγαίνει περισσότερο. Μια ακρίβεια η οποία περνάει απευθείας στα νοικοκυριά και πραγματικά χρειάζεται μια θωράκιση. Όχι από αυτές τις θωράκεις που είχαμε σε γνωστές περιόδους της οικονομίας, αλλά μια θωράκιση στο επίπεδο της διαβίωσης του Έλληνα πολίτη. Για ένα συνταξιούχο, ας πούμε, που παίρνει 400 και 450 ευρώ και πρέπει να ζήσει με αυτά τα χρήματα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εκεί πέρα θα μπορούσε να υπάρχει, πέρα από αν υπάρχει δημοσιονομικό. Υπήρχε ένα ΕΚΑΣ κάποτε. Βέβαια, υπήρχε ένα ΕΚΑΣ το οποίο πριν από 2-3 χρόνια κόπηκε. Έτσι, και το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε συνταξιούχους. Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Το ΕΚΑΣ δόθηκε επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Ναι, και καταργήθηκε επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το μεγάλο. Όχι, καταργήθηκε επί κυβέρνηση. Θα προτιμούσαμε να ήταν ενσωματωμένο στο μισθό αυτό και στη σύνταξη. Το ΕΚΑΣ ήταν ένα πολύ μεγάλο βοήθημα, ένα μισθό ουσιαστικά στου συνταξιούχου, οι οποίοι το χάσανε. Είναι η αλήθεια, καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, όπω είναι επίση αλήθεια ότι δόθηκαν κάποια ευνοϊκά μέτρα ω προ τη φαρμακευτική του περίθαλψη. Θέλω να πω ότι εάν υπάρχει μια πραγματική βούληση να αντιληφθεί το κράτος την σημασία που έχει της ενίσχυσης του απλού πολίτη, θα μπορούν να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Στην ενίσχυση προς τα καύσιμα, στην ενίσχυση της φαρμακευτικής περίθαλψης, σε απαλλαγές φορολογικές, σε ενίσχυση επιδομάτων για την παιδεία. Ζούμε σε καθεστώς που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι παρεμβάσεις της πολιτείας μπορεί και πρέπει να είναι περιορισμένες, γιατί έτσι είναι. Όταν όμως έχουμε διακινδύνευση του βιωτικού επίπεδου, θα πρέπει πραγματικά η πολιτεία να βρει τρόπους και υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν εργαλεία που να ενισχύσει το εισόδημα τουλάχιστον των κατώτερων και των μεσαίων στρωμάτων, γιατί δεν μπορεί να βγει αυτό που πάει να βγει. Όπως επίσης το θέμα της ενεργειακής πολιτικής είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια υπόσχεση της κυβέρνησης, μια δέσμευση για απολιγνητοποίηση, χωρίς όμως να υπάρχει μια διασφάλιση, έτσι ώστε να μην εξαρτώμεθα από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία ελέγχεται από αυτούς που παράγουν φυσικό αέριο και έχουμε μια έκρηξη τιμών. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και δεν μπορούμε να τα πηγαίνουμε χωριστά. Γίνονται λάθη, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και νομίζω ότι θα πρέπει να το κύριε δούμε Θημίου, άμεσα. Κύριε Θημίου, συγγνώμη, κύριε Θημίου, επειδή εκπροσωπείτε, είστε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος.
Εμείς μας μαλώνει ο κόσμος καθημερινά, γιατί δεν επιμένουμε πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Δηλαδή στο θέμα που αφορά τους ανθρώπους που είναι στα πολύ χαμηλά όρια. Δεν βγαίνουν δηλαδή. Σου λέει ο άλλος, μπορεί να μας πάρουν και τηλέφωνο. Λέει, μας πει ο άνθρωπος ότι εγώ παίρνω 500 ευρώ και πρέπει να δώσω 300 νίκη και να ζήσω με 200 ευρώ. Για τους ανθρώπους αυτούς τι γίνεται, κύριε Ευθύνη? Πραγματικά. Έχουμε και στον περίγυρό μας όλοι. Έτσι, κυρίως θα μιλήσετε και για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και για τους χαμηλοσυνταξιούχους, σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Ναι. Επειδή το βλέπω και από την εκπομπή σας που υπάρχουν έτσι, πολλά τέτοια ερωτήματα. Κοιτάξτε, ας πούμε, μεγάλο θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων αυτή την περίοδο είναι τα αναδρομικά που δεν πήρανε. Πρέπει να το πω. Υπάρχει γιατί μια έγινε αυτό προσωπική με τα διαφορά, η οποία θεσμοθετήθηκε επί νόμου Κατρούγκαλου, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαφορά λοιπόν, όσο κι αν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφάρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για τις αυξήσεις των συντελεστών να πλήρωσε τα 30 έτη και 30 με 40, έτσι. Ναι, όχι για όλους, δεν την εφάρμοσε για όλους. Για όλους την εφάρμοσε. Όχι, αφού υπήρξε νομοθέτηση πέρσι στη Βουλή, από τα 3 εκατομμύρια κατεβήκαμε στο 1.800. Όχι, αυτό είναι ξεχωριστό. Για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δύο ήταν οι αποφάσεις. Μία ήταν για τα αναδρομικά στις Κύριες. Και βάσει με τόσο νόμος Κατρούγκαλου, επειδή το ακούω συνέχεια, είναι το 2016. Έχουμε 2021. Είστε δύο χρόνια κυβέρνηση. Αλλάξτε το. Δεν μπορούμε να αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όταν έχετε 37 δις πλεόνασμα, αγοράζουμε 10 δις φρεγάτες. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική. Δεν μπορούμε τώρα να μπλέξουμε λίγο τις πολιτικές. Μίλαμε πορτοκάλια, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να μπλεχτούν, αλλά. Μισό λεπτό, τι μίλαμε πορτοκάλια. Όταν έκανε συμφωνία η προηγούμενη κυβέρνηση για το Μακεδονικό, λέγατε ότι αντάλλαξε το Μακεδονικό με τη συντάξη. Τότε δεν μίλαμε πορτοκάλια. Όχι εσείς προσωπικά, αλλά. Εγώ τώρα θα μιλήσω για το κομμάτι όμως που αναφέρουμε. Παρακαλώ. Το πήρε ο κ. Καραμέρας. Και κρίσιμο ότι. Τώρα το να πάμε σε αυτό, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει και τον κόσμο που μας ακούει ότι δεν πήρανε τα αναδρομικά τους, γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσωπική διαφορά που έχει θεσμοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και έγινε ένας συμψηφισμός με αποτέλεσμα περίπου 600.000 συνταξιούχοι που τα δικαιούτουσαν να έμειναν απ' έξω. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, να πάμε όμως ένα βήμα παρακάτω τη συζήτησή μας και να πούμε ότι και δικιά μου πρόταση είναι, εγώ το είπα αυτό και δημόσιο, ότι. Εφόσον και πάλι ξαναυπάρξει ένας δημοσιονομικός χώρος, γιατί αυτή η χαμηλοσυνταξιούχη. Αυτό το εφόσον είναι, κύριε Ευθύνη. Ναι, το εφόσον αυτό. Αυτό το εφόσον είναι το πρόβλημα. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος, και εμείς οι βουλευτές κάνουμε κάποιες προτάσεις. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας, έτσι δεν είναι? Σωστό. Δεν είναι. Εσείς έχετε γίνει και δυσάρεστοι αρκετές φορές, πρέπει να το πω δημοσίως προς την κυβέρνηση. Δυσάρεστοι, γιατί λέτε πράγματα τα οποία. Μάλλον επικοδηματικοί. Ναι, δυσάρεστοι όμως. Ναι, γιατί τώρα λέτε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Λέτε ότι πρέπει να βρεθεί με κάποιο τρόπο ο δημοσιονομικός χώρος για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πρέπει να βγάλουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο γιατί έχουν υποστεί τόσες περικοπές στις συντάξεις τους. Από τα μνημονιακά χρόνια ήταν πολιτικές. Από όλους. Ήταν πολιτικές που εφαρμόστηκαν κακώς, επιβαλλόμενες. Τώρα βλέπουμε βέβαια ότι αναθεωρούνται και λένε ότι λάθος τα επιβάλαμε. Τέλος πάντων, αυτό όμως δεν θα πάμε στο τι κάναμε εμείς και το τι κάνατε εσείς. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση παρακάτω. Λοιπόν. Και λέμε ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Να δούμε αυτό το θέμα, πώς μπορούμε να δώσουμε μια αλφα διέξοδο. Εάν λοιπόν, υπάρχει σε διάλειμμα. Γιώργο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να γυρίσουμε. Να ακούσουμε και τον κόσμο, εδώ είμαστε και να συνεχίσουμε και την κουβέντα μας. Σε δύο λεπτά από τώρα επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις, ώρα των τηλεθεατών μας. Ξεκινάμε τον κύριο Δουλγεράκη από το Χολαργό. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Μάλιστα. Και ήθισε, έχουν βγάλει νόμο η πολιτεία, να πληρωνόμαστε την πρώτη τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα τη σύνταξη. Ναι. Κατά διαβολική σύμπτωση, κανονίσαμε και τις υποθέσεις μας ως αυτό το μήνα όμως. Αντί να μας πληρώσουν την πρώτη τελευταία εργάσιμη του μήνα, που είναι 27 του μηνός, μας βάλανε να πληρωθούμε στις 29, δύο μέρες αργότερα. Αποτέλεσμα να έρθουν τα πάνω κάτω στον προϋπολογισμό μας κτλ. Και θα παρακαλούσα πολύ, ή δυνατόν, να κάνετε κάποια παρέμβαση στον Υπουργό Εργασίας να πληρωθούμε στις 27 του μηνός. Ναι. Την πρώτη τελευταία εργάσιμη του μήνα. Όπως έχει βγάλει ο νόμος της πολιτείας. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Είναι, αυτό πράγμα, δεν ξέρω. Είναι η μέρα Τρίτη, 28η στη συνέχεια, 29 Παρασκευή. Ναι. Τα μπέρδεψα, όχι, καλά τα πάω. Τρίτη είναι 26.
26 είναι. Τετάρτη. Εμείς έπρεπε να πληρωθούμε στις 27. Τετάρτη έπρεπε να πληρωθείτε, λέτε, γιατί 28 Οκτωβρίου είναι αργία, δεν εργάσει ημέρα. Αυτό είναι αργία, βέβαια. Γι' αυτό το λέει ο κύριος. Δεν το ήξερα. Το ακούω πρώτη φορά από εσάς, κύριε Δουλγεράκη. Το λέμε εδώ δημοσίως. Ξέρετε, τα γραφεία τύπου διανυκτερεύουν. Ακούνε. Υπάρχουν και συστήματα καινούργια πια τα οποία απευθείας αποδελτιώνουν. Ακουστήκατε. Θα το δούμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στον κύριο Τσίτουρα από το Γαλάτσι. Καλησπέρα σας. Ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Εγώ θα αναφερθώ για την επιστροφή του Γιωργάκη. Γιατί τον λέτε Γιωργάκη, του Γιώργου Παπαδρέου, λοιπόν, το λέμε έτσι. Τον κύριο Παπαδρέου. Να θυμίσω λοιπόν ότι αποφασίστηκε να κανακίνησε το μνημόνιο, όπου υπήρχε Πασόκος, τον δέρναν οι πάντες, γινόταν ένας χαμός, χαλάσαμε την παρέλαση, έγινε την από τον κάτω. Δεν συμφωνείτε, λοιπόν, φαντάζομαι. Να ας πάμε σε μνημόνιο. Ας πάμε σε δημοψήφισμα, το θυμόσαστε. Ναι, να σας θυμίσω λοιπόν τι έγινε όταν ανακοίνωσε και είπε τη λέξη να πάμε σε δημοψήφισμα. Διαλυθήκαν όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, γιατί χρωστάγαμε παντού. Όποιος δημόσιος οργανισμός υπήρχε, είχε δανειστεί. Mm-hmm. Και δεν ξέραμε τι χρωστάμε. Διαλυθήκαν τα πάντα. Mm-hmm. Και αντί λοιπόν οι 300 της Βουλής να το πιάσουν αυτό και να πούνε, ελάτε να κάτσουμε κάτω, να δούμε τι χρωστάμε ή τι δεν χρωστάμε, να αποφασίσουμε ότι αν χρωστάμε στα 400 δις, να πούμε ότι εμείς μπορούμε 100 το πολύ. Mm-hmm. Αλλά τι να κάνουν αυτό, στέλνω Γιουργάκη έξω, να πάει να τον μαλώσει η Μέρκελ, να γυρίσει πίσω, να διαλυθεί η κυβέρνηση και να γίνει κάποια άλλη κυβέρνηση, να σιγουρέψει όλο τα χρηστούμενα η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, της Ευρώπης, να τα συγκεντρώσει, να σιγουρέψει ότι τα χρωστάμε παντού, με αποτέλεσμα να είμαστε υπερχρεωμένοι, να μπορούσαμε οι τότε 400 να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή. Δυστυχώς δεν έγινε και παρόλα αυτά όλοι οι υπόλοιποι, μα όλοι, ακολουθούσαν τα μνημόνια. Τώρα τι έχουν να πούμε. Τώρα κύριε Σίδωρα, λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ευχαριστούμε πολύ την παρέμβασή σας. Καλό θα είναι να μην κάνουμε χαρακτηρισμούς τώρα, ούτε υποτιμητικούς για πολιτικά πρόσωπα. Κρίνονται όλα τα πολιτικά πρόσωπα και εμείς όλοι μας κρινόμαστε το λαό. Τα πολιτικά πρόσωπα πολύ περισσότερο, γιατί κρίνονται με την ψήφο του ελληνικού λαού. Ο κύριος Παπανδρέου έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό το οποίο έκανε και το αποφάσισε και το ανακοίνωσε και θα κρυθεί από τον κόσμο ο οποίος θα πάει να ψηφίσει στις κομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι είναι οι κανόνες της δημοκρατίας. Πώς το λέω, ο Τσόρτσιλ το έλεγε ότι είναι ένα πολίτευμα το οποίο δεν είναι και το καλύτερο, αλλά δεν βρίσκεται κανένα καλύτερο πολίτευμα από το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάντως, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, εδώ πέρα, εντάξει, ο άνθρωπος είπε, ο τηλεθεατής είπε τη δική του άποψη και καλά έκανε, αλλά επειδή κυκλοφορούν εκατοντάδες χιλιάδες λύσεις για το τι έπρεπε να γίνει και ποιοι μας δίναν λεφτά και δηλαδή άκουσα και μάλιστα διαδιδόταν και από κόμματα ως επίσημη γραμμή, ότι ήταν οι Ρώσοι, είχε παρακαλούσε ο Πούτιν να μας δανείσει κτλ. Πράγματα που δεν έγιναν γιατί ήμουν παρόν σε όλες αυτές τις συναντήσεις. Θέλω να πω ότι ο απλός πολίτης έχει δίκιο να διαμαρτύρεται και έχει δίκιο να βλέπει εύκολες λύσεις. Όμως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν σε μια χώρα η οποία έχει τόσο μεγάλα χρέη και αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν υπήρχαν και από το πολιτικό σύστημα, από τη διαχείριση του πολιτικού σύστηματος. Μα το είπε για το δημοψήφισμα. Πάμε στον κύριο. Το οποίο έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως, το δημοψήφισμα τους είναι ένα ζήτημα τεράστιο το δημοψήφισμα. Λοιπόν, και ήταν μια πολιτική λύση η οποία όμως ματαιώθηκε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαρμά, πάμε στο Παγκράτη. Καλησπέρα σας κύριε Σαρμά, σας ακούμε. Παρακαλώ. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας και σας ακούμε κύριε Σαρμά, παρακαλώ. Ναι, κύριε Ξενάκη. Ορίστε, κύριε Ξενάκη, καλησπέρα. Γεια από σας. Τη μέρα των εκλογών μέχρι σήμερα ακούω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον Τσίπρα να κινδυνολογούν, να καταστροφολογούν, να προβλέπουν συμφορές που δεν έρχονται. Αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κάνουν ευκαιριακή αντιπολίτευση. Τελευταία ήταν η αντιπολίτευση της πλημμύρας. Και τελικά μας λένε ότι αν ήταν αυτή στην εξουσία τα πράγματα θα ήταν τέλεια. Τώρα με αφορμή τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα είδη διατροφής μας λένε ότι ενδιαφέρονται για τη φτώχεια και μας κάνουν τους ευαίσθητους όταν αυτοί οι ευαίσθητοι έκοψαν το ΕΚΑΣ από τους πλέον χαμηλοσυνταξιούχους οδηγώντας τους στην πείνα και στην εξαπλίωση και οδήγησαν με τον νόμο Κατρούγκαλου μειώνοντας λογιστικά τις παλιές συντάξεις. Αυτή τη λογιστική μείωση την ονόμασαν προσωπική διαφορά και έτσι ένας παλιός συνταξιούχος έχει καταδικαστεί να μην πάρει αύξηση ποτέ.
Τώρα, πάλι με ύφος χιλίων καρδιναλίων, μας λένε ότι έχουν λύσει για όλα τα προβλήματα. Πάλι κάνουν αντιπολίτευση τύπου 2015 με λίστες και θανάτους από αναθυμιάσεις. Πάλι τάζουν ελπίδα, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ότι η ελπίδα που έταξαν το 2015 έγινε λεπίδα για τη μεσαία τάξη. Κύριε Σαρμά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Σιδέρη από τους Αγίους Αναργύρους. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε και εσάς. Δεν υπάρχει. Πάμε στον κύριο Δρακάκη από τα Ηλίσια. Παρακαλώ. Κύριε Δρακάκη. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Ήθελα να επισημάνω κάτι σχετικά με την υποψηφιότητα του κυρίου Παπανδρέου. Του Γιώργου Παπανδρέου. Μάλιστα. Λέγονται ορισμένα πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Λέτε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μας έβαλε στο μνημόνιο. Ναι. Τρεις μήνες μετά την εκλογή του, τέσσερις μετά την εκλογή του, κατέστρεψε την Ελλάδα. Για τον ανεκδιήγητο εκείνο Κώστα Καραμαλή δεν μιλάει ποτέ κανένας. 6 χρόνια δεν έκανε απολύτως μα απολύτως τίποτα. Και η μόνη κατηγορία για τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν γιατί έσωσε τη χώρα. Έσωσε τη χώρα όπως κάνει κάθε φορά η Δημοκρατική Παράταξη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι και τον Γιώργο Παπανδρέου. Τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Μάλιστα. Δεύτερο, ήθελα να πω στην εξαιρετική κυρία της παρέας, την κυρία Ευθυμίου. Συμπαθεστάτη. Η κυρία, ότι μίλησε προηγουμένως για κατάργηση των τάξεων. Δεν γίνεται αυτό. Κάποτε μας το είχε πει ο κύριος Λάσκαρης, ο αείμνηστος Λάσκαρης, ότι ήθελε να καταργήσει την πάλη των τάξεων. Οι διαχωρισμοί υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο υπάρχουν κοινωνίες, όσο υπάρχει ζωή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Δρακάκη. Καλό σας βράδυ. Απλώς ένα κόμμα το οποίο παίρνει 30-35% φαντάζομαι ότι δεν εκπροσωπεί μία τάξη μόνο, εκπροσωπεί γενικώς. Γενικότερα πολλούς περισσότερους πολίτες. Αυτό θέλω να πω έτσι. Μπορεί να μην έχουν ταξική συνείδηση. Πεπλανημένοι. Έτσι μας λέγανε όταν ήμασταν φοιτητές το 80. Πάμε στην κυρία Λαμπόρτα στο μεταξουργείο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Η παλιά σύνταξη είμαι χείρα. Κύριε Φιμή, για ακούστε. Από το 2011. Μάλιστα. Εάν είναι με εισοδηματικά κριτήρια, γιατί μέχρι τον 1ο του 20 έπαιρνα σύνταξη 1050 και 83. Μάλιστα. Τώρα ξαφνικά μου ήρθε 820 και 33. Ποιος θα μου απαντήσει γι' αυτό? Μισό λεπτάκι. Πρέπει να δούμε. Ναι. Ναι, για πέστε μας. Η κυρία Ευθυμίου είναι εργατολόγος και εξαιρετική. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή είναι η ειδικότητά της. Ναι. Αν έχετε κάποια απάντηση, ευπρόσδεκτη. Θα πρέπει μάλλον, τις περικόπηκε στο 50% από ό,τι κατάλαβα, και θα πρέπει να κάνει μία δήλωση και την επικαιροποίηση και να ζητήσει να τις δίνουν το 75% και πάλι. Πρέπει να το δω βέβαια αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ανάλογα και με τα χρόνια ηλικίας, ανάλογα και με τα εισοδηματικά κριτήρια. Αλλά, αν υπάρχει κανένα νίκιο. Και αν έχει προσθεθεί άλλο εισόδημα. Ναι. Δεν μάλιστα το ξέρουμε αυτό. Άρα επιφυλάσσομαι. Πιστεύω όμως ότι είναι η πρώτη περίπτωση που είναι πιο απλή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έγινε πρόσφατα. Την ακούσατε νομίζω. Πάμε στην κυρία Κωνσταντίνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, του Ανδρέα, ήταν η αιτία που βγήκε ο Τσίπρας στην εξουσία. Ο οποίος κύριος Τσίπρας έδωσε την περιουσία των Ελλήνων για 100 χρόνια, μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο, έβαλε τον κύριο Κατρούγκαλο να μην μπορώ εγώ σήμερα με την προσωπική διαφορά να πάρω τίποτα πίσω, τίποτα απολύτως. Έτσι, ο κύριος Καραμέρος που είναι εκεί και τον βλέπω κάθε μέρα να υπερασπίζεται τον ΣΥΡΙΖΑ, τον υπερασπίζεται γιατί ήταν με την κυρία Δούρου παρέα. Καλά τώρα. Θέλω να του θυμίσω τι έγινε με την ιστορία εκείνη. Λοιπόν, οι Έλληνες δεν ξεχνούν. Ο Τσίπρας δεν πρέπει ποτέ να ξανακυβερνήσει. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου πρέπει να πάει στο σπίτι του και να αφήσει κάποιον άλλον. Μάλιστα. Να σηκώσει ψηλά το Πασόκ. Λοιπόν. Γιατί έτσι όπως πάει θα το διαλύσει. Κυρία Ήδη το έχει διαλύσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε την παρέμβασή σας. Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις τίποτα.
Δεν θα σε πει κάτι, φαντάζομαι. Εγώ να πω κάτι, όχι για την κυρία. Επειδή ρώτησε η Σωτήρη στην αρχή ή κάτι είπε ο Νίκος, που είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για τις εξελίξεις στο Κινάλι, στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι προφανές που είναι η μεγαλύτερη ανησυχία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζάπα από το Μενίδη. Μπα, το πασοκική μάλλον. Ναι, για πες και αυτό. Κύριε Ζάπα, γεια σας, σας ακούμε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και έχω κάποια μεγάλη οικονομική μάρια. Εμείς θα πρέπει. Είμαστε άρρωστοι νεοδημοκράτες και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο τα χαμηλά και τα κοινωνικά στρώματα και τα χαμηλά στρώματα να τα πείσουμε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι το συμφέρον μας. Εκεί θα πρέπει να αυτό. Δεν θα χάσουμε στα χρήματα επειδή να τα πάρουν οι φτωχοί και η Ιταλία. Μπορεί τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα να κάνω 800 ευρώ. Γιατί να τους κάνω 800 ευρώ συντάξεις και αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι λέτε κύριε Ζάπα, λέτε δηλαδή ότι τι, ότι, για να καταλάβω, ότι τι. Για να καταλάβετε ότι η Νέα Δημοκρατία μας στηρίζει μας τους κεφαλαιοκράτες και θα πρέπει να μας στηρίζει. Λοιπόν, μάλιστα κύριε Ζάπα, το καταλάβαμε όλοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ θα το πω, λοιπόν, σαν τον κύριο που βγαίνει και λέγω ψηφίζω Πασόκ. Θυμάμαι το 1900, επίσης, να το ξαναπώ, δεν αντέχω, το 1981 που μπαίνανε κόσμο στα ταξί και έλεγα εγώ Πασόκ ψήφισα αλλά είμαι κοψοχέρης. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αϊβαλιώτη. Καλησπέρα σας από τον Άγιο Δημήτριο. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη, συγχαρητήρια στο Παβέλ. Πέστε μας. Εγώ θέλω να πω κάτι. Το 2009 υπήρχε άλλος δρόμος για να σωθεί η χώρα. Όταν πρωθυπουργός ο Γιώργης Παπανδρέου. Εγώ νομίζω δεν υπήρχε τελικά άλλος δρόμος. Γιατί το Μάρτιο νομίζω δεν θα είχαμε ούτε συντάξεις. Ναι. Ούτε η χώρα. Θα είχαμε γυρίσει, όχι τώρα που είναι το πετρέλαιο στο ανακύκωση, θα χρησιμοποιούσαμε βελέτες και φλοκάτες, πιστεύω, να σκυπαζόμασταν. Θα είχαμε πάει στο εθνικό νόμισμα. Δεν υπήρχε τελικά άλλος δρόμος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια δικαίωση για τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Διότι το φιλοτιμό του πιστεύω ότι οδηγεί. Με το φιλοτιμό του πάντα η οικογένεια Παπανδρέου ήταν πάντα. Θα πάτε να το ψηφίσετε, μάχημα, φαντάζομαι. Πάντα το όνομα αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει μια ενότητα στον χώρο. Εντάξει, στο έτυχε η πρόεδρος που τη βρήκε αυτό το πρόβλημα τη αρρώστια τη να πάει καλά πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Και η κυρία Γεννηματά και η κυρία τώρα λοιπόν. Παπαγιάννη από το χώρο των άλλων. Τις ευχές όλων των κόσμων πιστεύω ότι τις έχουν. Πολύ ανθρώπινος είστε κύριε Βαλιώτη, είστε πάρα πολύ ανθρώπινος και νομίζω ότι λέτε και που ανήκετε. Σε ποιο χώρο, εν πάση περιπτώσει. Σας ακούσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδατε, υπάρχει κόσμος ακόμα που συζητάμε. Έτσι, ο οποίος θεωρεί ότι είναι δικαιωμένος ο Γιώργος Παπανδρέου για τις επιλογές που έκανε, τις δύσκολες επιλογές που έκανε τότε. Πάμε στον κύριο Δαϊλίδη, στο Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι μετά από 10 χρόνια που όλοι πλέον γνωρίζουμε τι έφταιξε και αναγκάστηκε τότε η κυβέρνηση του Παπανδρέου να πάει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Σήμερα όλοι πιο όριμοι και εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί τότε όλοι βρίζαν, κατεβάζαν ο προδότης, ο Γερμανός, ο έτσι, ο αλλιώς, οι άλλοι, τα άλλα κόμματα θα σκίζουν τα μνημόνια, θα τους ρίρουνε, βγαίνανε κτλ. Και τελικά αποδείχθηκε ότι αν όλοι συνενούσαν όπως η Πορτογαλία, τότε θα είχαμε τελειώσει από το 2012 με το μνημόνιο. Χρειάστηκε όμως να δει και δεύτερο και τρίτο, ναι, για να δούμε τελικά ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Και φάγαμε 10 χρόνια από τη ζωή μας. Τώρα έρχεται μια όχι δικαίωση, γιατί ο Παπανδρέου δεν είναι άνθρωπος που θέλει δικαίωση. Ο Παπανδρέου έρχεται αυτή τη στιγμή πιο πολύ για να ξανασυσπηρώσει και να δοθεί το μήνυμα ότι ξέρετε μπορεί να κάνουμε λάθη αλλά συνεχίζουμε. Δεν κρατάει μίσος και δίνει τέτοια τάξη. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει και ο κόσμος να ισορροπήσει, να σταματήσει ο ένας να ανοίξει δηλητήριο στον άλλονα. Γιατί είδαμε τελικά ότι αυτά τα 10 χρόνια θα είμαστε πολύ πιο μπροστά αν υπήρχε μια ενότητα σε 5 κύρια ζητήματα. Δαϊλίδη, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει αυτή τη στιγμή να χτυπάει, υποτίθεται, τη Νέα Δημοκρατία με επιχειρήματα τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα σκεφτεί. Είναι δυνατόν η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία λοιπόν, να μην την ψηφίσεις? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Είστε και συντοπίτης μου, συμπολίτης μου, παλιοφαλεριώτης. Πάμε και στην κυρία Παπαδάκη να κλείσουμε με την κυρία Παπαδάκη. Καλησπέρα, κυρία Παπαδάκη, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση σε όλους σας. Πέστε μας. Και όποιος μπορεί και από όλους να μου απαντήσει. Δύσκολη θα είναι, φαντάζομαι. Ναι. Ο Παπανδρέου, ο οποίος με τα μνημόνια κατέστρεψε την Ελλάδα,
έχει το θράσος τώρα να θέλει να γίνει ξανά αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αντί να είναι κρυμμένος, δεν ξέρω πού και να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ του. Λοιπόν, απαντήστε μου αν έχω δίκιο ή άδικο. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Κυρία Παπαδάκη, δεν θα απαντήσω εγώ. Κύριε Πεταλωτή, θέλετε να απαντήσετε εσείς. Τι να πω, στην κυρία Παπαδάκη. Και γενικώς να κάνετε ένα σχόλιο. Ακούσαμε και θετικά σχόλια. Ο καθένας έχει την άποψη. Ακούσαμε... αυτό είναι. Θα υπάρχουν θετικά, θα υπάρχουν και αρνητικά. Ναι. Είναι... πώς το εκλαμβάνει. Αυτό θα έχετε να αντιμετωπίσετε, όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο διάστημα. Θα έχετε να αντιμετωπίσετε το 9-10, θα έχετε να αντιμετωπίσετε. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση. Να πηγαίνουμε μπροστά. Άρα όλα τα παλιά. Μάλιστα, πολύ γρήγορα. Η Μέρκελ έκανε αυτοκριτική για τον πολιτικό χαρακτήρα των μνημονίων. Έτσι, δεν ήταν μόνο ο Παπανδρέου, ήταν και η επόμενη. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που βγήκαν σήμερα άνθρωποι. Στο φυσικό και... χώρο σιγά-σιγά. Ναι. Βλέπω πολύ. Λοιπόν, κύριε Χατζησοκράτη, ένα σχόλιο και από εσάς. Πάντα εδώ. Βάσει αυτά τα οποία ακούσαμε, κύριε Χατζησοκράτη. Τώρα κοιτάξτε. Με βάση αυτά που ακούσαμε, ξέρουμε ότι οι πολίτες. Λέει ο καθένας το δικό του. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικά. Ακούσαμε είναι... όλα ακουστήκαν, έτσι, τα νομίζω. Σήμερα είναι μια περίπτωση. Σήμερα είναι και ειδική όλα. Περίπτωση. Ναι, όχι μόνο. Αλλά ήταν ειδική περίπτωση και ήταν γιατί τα είχαμε το υπόθεση Γιώργου Παπανδρέου. Δεν είναι κακό. Όταν είναι ένα θέμα από τα πράγματα ενδιαφέρει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ θα θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορέσαμε να το θίξουμε εδώ πέρα, αλλά είναι μια είδηση η οποία θα υπάρξει και αύριο και θα παίξει περισσότερο. Ότι ήδη ο άνεμος, ας πούμε, ιδιαίτερα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, ο άνεμος της μιας πιο προοδευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων έχει αρχίσει και λειτουργεί. Ήδη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η έκθεση για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές στη ζώνη του ευρώ, η οποία είναι για πρώτη φορά είναι μια έκθεση η οποία θέτει τα ζητήματα. Προσέξτε, έχει το ενδιαφέρον αυτό τώρα. Να σα το πω για να τελειώσουμε. Βάλτε μια τελεία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η έκθεση είναι σε άλλη τελείως κατεύθυνση από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Μάλιστα, και πρέπει λοιπόν. Να ξέρετε ότι σε αυτή ακριβώς την έκθεση η Νέα Δημοκρατία χωρίστηκε στα δύο. Λοιπόν. Κυρία είμαι υπέρ των έξι. Λοιπόν, παρακαλώ. Με επικεφαλή στον Γιώργο, τον Μεϊμαράκη και τους άλλους, οι οποίοι ψήφισαν ενάντια στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Χατζησοκράτη, παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Ευθύμιο, κάτι πιο γενικό για να κλείσουμε. Σε αυτό, ότι προφανώς μέσα από την πανδημία οξύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να βρούμε έναν κοινό τόπο συνεννόησης και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αλλαγές, βλέπουμε μια άλλη κατεύθυνση. Διότι και αυτό που έχει πει όμως κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός είναι ότι πρέπει αυτές τις κοινωνικές ανισότητες να τις μειώσουμε. Εμείς ακολουθούμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές. Από εκεί και πέρα, κοινός στόχος είναι να βοηθήσουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι. Είδαμε τον κόσμο ότι τα προβλήματα που απασχολεί, βέβαια ήταν ιδιαίτερη ημέρα, ακούστηκαν και άλλες απόψεις, αλλά υπάρχουν προβλήματα πραγματικά και πάνω εκεί πρέπει να ενισχύσουμε και νομίζω ότι σε σημαντικά προβλήματα υπάρχουν κοινός στόχος για να βρεθεί μια συνέχεια. Και να κλείσουμε με αυτό έτσι, που είναι σε καλή κατεύθυνση. Η αγοραστική δύναμη των χαμηλών στρωμάτων. Καλή επιτυχία στον κύριο Πεταλωτή, εννοώ στην υποψηφιότητα του κύριου Γιώργου Παπανδρέου, όπως κάναμε και χθες τον κύριο Καρθαρίδη που τον είχαμε εδώ. Για να ευχαριστήσουμε πολύ που ήταν μαζί μας απόψε. Ήταν πολύ σημαντικό. Ένας πολύ στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου τη μέρα της ανακοίνωσης υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου. Ήταν πολύ σημαντικό που τον είχαμε εδώ στη τροφιά μας. Τον ευχαριστούμε. Επιτυχία για την εκπομπή. Κύριε Χατζησοκράτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Κύριε Ευθυμίου, και εσάς ευχαριστούμε. Και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μπορούμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε λοιπόν, στη φιλόσοφη εκπομπή σας. Εδώ και όχι από τα Skype. Θα τα πούμε εμείς αύριο το βράδυ στις 10 παρα 10 με τις παρεμβάσεις. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε τον εαυτό.